Μολύ Batman έπεσε σήμερα. Και πολύ γκρακαγκρούγκα, γκρακαγκρούγκα. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθότι το εναρκτήριο άσμα αλλά και άλλα ενδεχομένως μουσικά ακούσματα που θα παρελάσουν σήμερα από το λόγο επειδή δεν είναι δικές μου επιλογές. Εμείς σιγά μην ακούγαμε μουσική, αλλά της εκλεκτής μου συντροφιάς, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό είπε να μας επισκεφτεί τόσο πρωί. Παιδί μου, τι μαζοχισμός ήταν αυτός το ίδιο σου, μας έβλεπες, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλώς την Ιωάννα μας, πού είσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ να σου πω καταρχήν. Ακού χαρές που έχει ο κόσμος. Και ήθελα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό, όπως είπες, να έρθω. Ναι. Αλλά λόγω συγκυριών, βλέπεις. Τι? Καλλιτεχνικών. Έτσι, τι συγκυριών, παιδί μου, έβαλες μυαλό. Μην πεις ότι πήρες και πτυχίο. Θα το πάρω όμως. Α, τι προκοπή είναι αυτή. Τα παιδιά μου. Σας βλέπω σαν παιδιά μου εδώ, πώς περάσατε μέσα από τα στούντια του λόγου επειδή και πώς έχουμε περάσει εδώ, τα χίλια μύρια περάσαμε. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, τα χίλια μύρια. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Μάλλον, πάρα πολύ μάλλον καλά. Έμαθες ότι χθες είχαμε αναζητήσεις θεολογικού περιεχομένου. Αλήθεια? Για ακόμη μια φορά. Αλήθεια? Σε αυτήν την εκπομπή. Γι' αυτό και ήρθες εδώ να δώσεις τα φόρα τελικά. Το στίγμα. Ναι, καταλήξαμε ότι και δεν ξέρω αν είναι αληθές, μάλλον είναι ότι τώρα τη ζητούσαμε χθες. Το Πάσχα, ας πούμε, του Αγίου Όρου στο παλαιομερολογικό, συμπέφτει κάθε φορά με το Πάσχα το δικό μας. Αυτό, να πάρω ένα τηλεφωνάκι λίγο να ρωτήσω. Πέρσι, ευτυχώς που δεν μπήκε σε εξετάσεις τίποτα μέσα. Όχι, το λύσαμε, στο λέω εγώ, θα είναι τα σώσου. Θα πέσει φέτος. Με καράκι με τόνο. Ιωάννα μου, έφυγες, μας άφησες, μας εγκατέλειψες. Και το γυρίσαμε στα ποδόσφαιρα. Τα πάμε κάτω, ήρθαμε. Τα πάμε κάτω από εκεί που ήμασταν ωραία εδώ πέρα με τις θεματάρες μας και τα τέτοια. Τώρα μόνο hat-trick και τέτοια. Όχι hat-trick το συγκρότημα. Από αυτό τουλάχιστον το κατέχεις. Αλλά είμαστε εδώ, μπάλα εδώ, δώσε πίτσα μπύρα. Όχι, πρωί-πρωί δεν είμαστε τέτοια. Τέτοια. Ω, πίτσα μπύρα, πού πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, όπως μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Σωτήρης μία φωτογραφία. Πρωί-πρωί, γιατί και εγώ είμαι στην ίδια την κατάσταση. Πρωί-πρωί, όχι πίτσα μπυρά καναπέ, πρωί-πρωί κομτρέξ, ντεπών, golden flu. Golden flu. Ναι. Πώς λέγεται το άλλο. Και άλλα πολλά. Για τσάγια και τέτοια και ιστορία. Σαρακτή, αγάπη μου. Τι είναι το σαρακτή, δεν το ξέρω. Για... κάτι... ναι. Λύνει όλα τα προβλήματα. Αλήθεια, πρώτη φορά. Αυτό να πάρει. Ναι, ναι. Τα λες, λύνουν όλα τα προβλήματα. Όλα, ό,τι έχει σαρακτήλε. Ό,τι έχει και με σχέση με τις γυναίκες, ας πούμε. Ναι, αυτό τα λύνει σίγουρα. Το σαρακτήλ. Τι είναι, παιδί μου, κάνει ψυχοφάρμακο? Είναι μαγικό. Μαγικό. Άσε. Δεν έχει διαφήμιση. Όχι. Τοποθέτηση προϊόντος κάνουμε τώρα, αλλά αναζητούμε κι εμείς λύσεις για να ξεπεράσουμε ένα έντονο κρυολόγημα προς το παρόν. Ελπίζω να μην εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. Όχι. Δεν ήρθε η Ιωάννα τώρα εδώ και. Δεν έχει ανάγκη. Θα γιάνει η ψυχούλα μας. Δεν μου φέρεις και κάκι, μου φέρεις κάτι. Σου φέρε παστελάκι. Παστελάκι, α. Έτσι. Θα το παστελώσουμε σήμερα και σήμερα τον κολάκι, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4. Εκπομπή από τα παλιά, ε. Παλιά, τα ωραία τα χρόνια. Αλλά κάτσε να δεις τώρα εδώ τι ταλέντα θα παρελάσουν και σήμερα από. Μα παρακαλώ. Από τα τηλέφωνα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, την πρώτη μας κάνει ποδαρικό. Το καλημέρα. Να τους. Το πρώτο ταλέντο. Το καλημέρα, κυρία Ιωάννα. Πέσατε και στο γαλάτσι μια φορά. Στο γαλάτσι. Όχι, σε παρακολουθεί αυτός. Αμάν, εσύ πού το έμαθες αυτό? Είχες παίξει στο γαλάτσι, Ιωάννα. Είχα παίξει. Η φίλη μου η Μαρία. Τώρα μπορεί να είναι και έξω την πόρτα και να σε παρακολουθεί. Όχι, ναι, όλα καλά. Τι νέα? Όλα καλά. Μην τα λες αυτά στον αέρα. Μπορεί να είναι κρυφές εμφάνισης, secret geek. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλούμε. Εγώ το είχα προβλέψει για παράταση και να βάλει γκολ η Ατλέτικο να πάει 2-1. Ναι. Αλλά έδωσε τον πέναλτι. Ήταν πέναλτι, κύριε. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ήταν πέναλτι. Αφού του σκουντάει από πίσω να πούμε το άλλο το γίδι. Τι, ποιος το.
και να μην. Και να μην... Πάρει, τα πήρε το γίδι. Και να μην ήταν πέναλτι, που είναι ρε παιδί μου, μόνο που κάνει αυτή την ανοησία, την τεράστια, το δίνεις. Και να μην τον ακουμπούσε, το δίνεις. Αυτός ο παίχτης θα κάνει διακοπές στη Σαρδινία με τα έξοδα πληρωμένα από την οικογένεια Αγγέλη. Σας τα έλεγε χθες ο Μπατμανίδης ότι θα μιλήσει ο Ρονάλντο που τον φωνάζανε φοροφυγά. Στη Μαδρίτη ο Ρονάλντο δεν πατάει στο τελικό. Ναι, δεν πατάει. Καλά, καλά. Άκου τώρα τι σε λέω, δεν πατάει, Γιουβεντούς. Μην τον αγριεύεις πρωί-πρωί. Καλά, εντάξει, τι, τώρα έχουμε συνηθίσει. Αλλά και να πατήσει, ναι. Με την Μπαρσελόνα θα παίξει. Α, η Μαδρίτη θα γίνει η Καταλόνια. Μάλιστα. Καταλόνια η Μαδρίτη. Ωραίο Λάμδα απέκτησες, μπράβο. Η συνηχνή επαφή με την εκπομπή μας σου έδωσε έτσι και μια όμορφη εσάνς. Εκπομπή ορθοφωνίας, λοιπόν. Εντάξει, επειδή ήθελα να τα πω όλα στην αρχή, αν δεν παίρνω τηλέφωνο. Πες τα αγόρι μου, δικά σου είναι όλο. Όλη λοιπόν, εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Έχω να πω το εξής. Ναι. Ότι η Wells Fargo πήρε το ρίσκο και πήγε στην περιοχή των Σιού να κάνει κάτι pipelines, κάτι αυτά. Το πήρε το ρίσκο, τώρα δεν θα πάρει τίποτα πίσω. Λοιπόν, μάλιστα. Αφού παίρνεις το ρίσκο σαν τράπεζα. Ναι. Ρίσκο μπορεί και να μην πάρει τα λεφτά σου πίσω, έτσι δεν είναι, ρίσκο παίρνει. Βέβαια, ναι, το κατέχουμε το ζήτημα, έτσι δεν είναι, Ιωάννα. Φυσικά. Έτσι, το μόνο το pipeline δεν κατάλαβα. Το pipeline, ναι. Δεν το πήρε το ρίσκο. Λοιπόν, τώρα και η Μέρκελ πήρε το ρίσκο. Μάλιστα, γιατί... πάμε στη Μέρκελ τώρα, από την Καταλούνια. Γερμανία το ρίσκο, γιατί μας τα πήρανε τα λεφτά που χωστούσαμε από τις τράπεζες και μας τα πήγανε στους λαούς τους ευρωπαϊκούς. Τα χωστάμε και καλά στους ευρωπαϊκούς λαούς τώρα. Λοιπόν, έχω να πω όμως ότι αυτός ο ευρωπαϊκός λαός... Εσύ, αυτή την κουβέντα την κάναμε το 2015. Πού θυμήθηκες τώρα, ρε. Πού θυμήθηκες τώρα, Μέρκελ και τέτοια. Λοιπόν, αυτός ο ευρωπαϊκός... Δεν είμαι τελειός, είμαι διακόπτης. Δεν σε διακόπτω. Αυτός ο ευρωπαϊκός λαός, λοιπόν, που λέγεται Γερμανία, το 1900 τόσο, το 15 ως το 22, πλήρωνε τσι Τούρκους. Και οι Τούρκοι κάναν μια γενοκτονία. Λοιπόν, επειδή ας πούμε οι άνθρωποι αυτοί πληρώσανε τους Ισραηλινούς για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αρκετά χρήματα αποζημίωση, τώρα είναι καιρός να πληρώσουν και τους Έλληνες αποζημίωση για την γενοκτονία. Με σένα αρχηγό θα σε στείλουμε ναι, λοιπόν, να πάρεις και τα χρήματα. Και για να τα παίξουμε όλα πού. Οι Γερμανοί λένε Erst die Arbeit, πρώτα η δουλειά. Λοιπόν, ναι, Arbeit macht frei. Ναι, αυτά λέγανε. Όχι, περίμενε, Μπάμπη. Δεν άντε, πες τα βρε. Το... με τη Μέρκελ τώρα λες και είμαστε στο 2015 ήρθε η ανάπτυξη εδώ. Ήρθε η Ιωάννα. Η ανάπτυξη μαζί. Εσύ μέχρι με τη Μέρκελ. Οι Γερμανοί λένε. Ναι. Arbeit, πρώτα η δουλειά. Und dann vergnügen. Και μετά η διασκέδαση. Λοιπόν, ας δουλέψουν να μας αποζημιώσουν. Να δουλέψουν. Μάλιστα. Να αποζημιώσουν τους Έλληνες. Ναι. Και μετά αφού μας αποζημιώσουν. Τότε να διασκεδάσουνε. Έγινε, τα είπε. Τα είπε και ξεθύμανε. Και ακριβώς αυτό. Αυτό. Και είπε και αντιγιά και τελείωσε. Καλά, μην παίρνεις και όρκο ότι τελείωσε. Εγώ μπορεί να σου πω ότι τώρα ξεκινάει κιόλας. Μάλιστα, και ξεσυνήθισε. Ξεσυνήθισε. Το θυμάσαι το φίλο μας το Λευτέρι. Δεν το θυμάμαι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε μετά από αυτό το καταιγιστικό τηλεφώνημα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς το να. Μαντμαντζέλ Τζοάννα έφυγε από τα Γιάννενα. Όχι. Δεν ήταν στα Γιάννενα. Όχι, πήγα στα Γιάννενα. Στην Αθήνα πήγα. Ναι, σε παρακολουθούνε. Η άλλη θεολόγα ήταν. Ναι. Όχι, καμιά θεολόγα δεν. Έχετε μπερδέψει, έχετε ξεχάσει και απεράσει από εδώ πέρα. Μία από τις κοπέλες που είχα πετύχει κάτω, μου είχε πει ότι σπουδάζει ο Άρη. Ναι, η Έλενα ήταν αυτή. Εμπειδές. Ναι, μπράβο, μπήκες εδώ και μπερδεύεις ας πούμε τις γυναίκες. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μου κάνεις και στο σπίτι σου αυτό. Ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι, Θεσσαλονίκη είναι. Πού καλά, να φύγω κονσέρβα, από εδώ. Κονσέρβα, εκπομπή παίζεις, ακούμε πράγματα του 15 να πω. Βέβαια, μου φύγει ο καφές, πήγα να γελάσω και μου φύγει ο καφές, πάω στην κονσόλα, πάτε καλά ρε. Και να σου μείνει και ο Λεκές, δηλαδή. Ναι, άστα να πάνε, να χαλάσουμε εδώ τα μηχανήματα. Λοιπόν, δεν είναι να ρουφάς και να... ναι, να θες να πεις κάτι. Καλά ρε, κρύωσες. Άστα να πάνε. Αφού λένε pet dog. Τι? Κακό δεν έχει να πω. Δεν έχει, αλλά μας έπιασε το κρυολόγημα. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, εκεί στους δρόμοι. Δεν είμαστε για τίποτα. Δεν σε προσέχουνε το βράδυ. Και πάζουν.
ξεσκεπάζουν το βράδυ, πρέπει να... Και τη μέρα με ξεσκεπάζουν εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αλλά θα ξεσκεπάζουν. Όλα στη φόρα τα έχουμε. Ποια αφήνουμε... μέρα, αφού νύχτα σε νύχτα είσαι. Βλέπεις καθόλου μέρα από την ναι, παρακυπάτε. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει στην ουσία. Καλά, το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Ούτε φουρναρίς να ήσουν. Ούτε φουρναρίς. Δεν άκουσα. Θα λέει να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Του λέει τι να πάρω να πω. Ναι, να πω για το Λιμιό. Να με πω. Μάλιστα. Τι λέει, πώς. Πώς είμαστε. Με στα καλά. Έκοψε και η βροχούλα. Έκοψε η βροχούλα. Χρειάζονται τις βροχές οι αγρότες να πούμε. Τώρα τι εννοώ στον κύριο Γεωπόνο. Τα κάπηκοντα ξαναπάρει. Ε, καλά, θα μας πει τώρα για το πορτοκάλι στη Λακωνία. Τις αποζημιώσεις. Με αυτή την ηλιοφάνεια που είχα πει, έσκασε το σιτάρι αρκετά να πούμε. Οπότε τώρα αυτή η βροχή είναι ό,τι πρέπει να βροχή από εκεί που βάλαμε Μάρτι για να μην καούμε τώρα ξανά με τις κουκούλες με τα βόλια. Εγώ προχθές που ήμουν κάτι λόγους. Στα βραστά εκεί και απλώναμε τραχανά σωλήνες για να αποτίσουμε τα ελούδια. Τα ελούδια είπαμε είναι μικρές ελιές. Μας βάρεσε ο ήλιος χαρολογικότατα. Και προχθές, από εκεί που καήκαμε προχθές τη Δευτέρα, στην καθαρά Δευτέρα, πήγαμε σε εξοχές και μας βάρεσε ο ήλιος και γίναμε όλοι σαν τις... Και Σάββατο και Κυριακή ήταν κοντά στο 20. Ναι, έχει 21 τώρα, είμαστε, δεν μας χάλασε κιόλας. Αλλά το προβλέψα, το προβλέψα. Το προβλέψα, εμείς δεν το προβλέψαμε. Τέλος πάντων, που την άρπαξα. Αφού το είπε, ρε. Στην Πτολεμαΐδα την άρπαξα εγώ τώρα, ξέρω που την άρπαξα. Αχ, μας φάγανε εκεί, τέλος πάντων. Γιατί την υδρώνουμε τη φανέλα. Παίζαμε έξω, γι' αυτό την πατήσαμε έτσι. Α, είχατε γκράντε καταστάσεις. Καλά, μήπως σε δώσω καρακαδιορινό. Καραμπουφάρε και... δεν μπορούσα να παίζω με μπουφάν, γυμνός. Πώς θα προσεγγίσεις τις φαν. Έλα τώρα. Αυτό είναι. Σκάσε καμιά φορά με μπουφάν και καμιά κουκούλα να το παίξεις, πώς το λέτε. Την επόμενη φορά έτσι θα γίνει να μας ξαναβάλουν. Δεν ξαναπαίζουμε έξω, μέσα στη ζεστούλα εκεί πέρα, ωραία, όλα καλά. Ναι, έχει και περισσότερο τα μαντούρα, είναι ωραίος, κερδίζει. Ωραία, έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε, καλημέρα. Για το κρύωμα πει. Δεν σε είπα εγώ, θα πει μια φορά και θα τελειώσει τώρα ο Λευτέρης. Ναι. Βεντούζες και τσάι του βουνού. Μάλιστα, βεντούζες. Τώρα βεντούζες. Του βουνού. Ξέρεις να κόβεις βεντούζες, Ιωάννα. Όχι, αγαπητέ μου, δεν ξέρω. Δεν σε μάθε για γιούλα εκεί που τα κάνει έτσι ωραία. Ξέρει. Το έχω τώρα δεδομένο ότι γιαγιά δεν θα ξέρω να κόβω. Δεν ρώτησα. Δεν μου έχουν κάνει. Νομίζω είναι λίγο βάρβαρη τακτική αυτή. Ναι, λες. Και μου λένε ποτέ δεν με έχουν κόψει. Και γιατί λέμε κόβω βεντούζες. Ξέρεις ότι σε αφήνει μελανιές μετά. Σου αφήνει στίγματα, ναι, σημάδια. Τίποτα άμα ξέρεις να τις κάνεις. Τι λες. Αν ξέρεις να κάνεις βεντούζες, δεν αφήνει ούτε ένα σημάδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, σου έχουν κάνει βεντούζα. Γιαγιά μου κάνει βεντούζα. Μάλιστα. Μέρα ποτέ τώρα δεν ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας κάνει να μας κόψει καμιά βεντούζα. Σε κάνω βεντούζα, σε κάνω. Εντάξει, κάναμε. Θα κάνω κάτι που σε κάνω βεντούζα να πούμε. Θα δει κανένα σουρού εδώ. Όχι, παιδιά, μιλάμε για ιατρικούς λόγους. Ναι, μάλιστα. Οι οποίες βεντούζες, να τώρα βλέπω εδώ να έχει ένα βιντεάκι. Όπα. Από μόνος του. Από μόνος του. Ήθελα να ακούσει την έρευνα. Πες τώρα που μπορείς. Βλέπω ρε, καλά τα λες τώρα που μπορώ. Νόμιζα ότι. Γιατί πάτησα τώρα βεντούζες, γκούγκλαρα τώρα, δεν με το παίζω και έξυπνος. Και νόμιζα ότι οι βεντούζες έχουμε μόνο στην Ελλάδα, ότι οι βεντούζες είναι ελληνικές. Αλλά βλέπω ένα βιντεάκι, tutorial όπως λέγεται, δηλαδή οδηγίες που μπορείς να συναντήσεις, ας πούμε, στο YouTube για τα πάντα οδηγίες. Και είναι στα ξένα, δηλαδή έχουν και ξένοι βεντούζες. Και πώς τα λένε στα αγγλικά. Έλα μου, ντε. Όλα μας τα πήρανε. Φέρτε πίσω τις βεντούζες μας. Εδώ, ελληνικές. Οι βεντούζες είναι παραδοσιακές, πατροπαράδοτες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Ιωάννα, ποιον έχεις διπλό σήμερα. Καλημέρα λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όταν λέτε ότι πήγατε στην Αθήνα και παίξατε, με τι επαγγέλους θα επιτρέπετε. Παίξαμε, ρίξαμε ένα χορό. Χορούς. Είναι χορευτάρ μου. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Όχι, πες τι χορεύεις, πες τι χορεύεις, είναι πολύ ενδιαφέρον. Χορεύω Lindy Hop, δηλαδή χορεύω swing. Jazz. Τέτοια. Αφροαμερικάνικη μουσική. Με τα φορεματάκια εκεί, με τα κορδελάκια. Το 30 κυρίως. Άσε, παλιά, τότε που ήμασταν νέοι. Ναι, έτσι, ατίκ. Μπαμπίνο, άκου να δεις. Θα πας σπίτι μετά, θα πάρεις, πρέπει να έχεις βίξ σπίτι. Βίξ. Ναι. Και να μην έχω, θα πάρω. Και να μην βίξ. Ναι, για μόνο. Θα βράσει νερό, ναι. Θα ρίξει μια κουταλιά μέσα, θα πάρει μια πετσετούλα από πάνω να μην σε κάψει και θα κάνει τις μέρες να στα ρημάξει όλα μέσα, να στα κάψει και αύριο η φωνή σου θα είναι υπερδίκη. Λες, θα το στάρω.
Ναι. Πανόφινο. Ούτε Βεντούζες ούτε τίποτα. Μάλιστα. Θα το δω. Και θα μια προσπάθεια. Ναι. Όσοι το κάνανε πάντως μετά με κάνανε τηλέφωνο Μακελάκο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάρα, κάτσε, βράζουμε νερό, για πες το. Βράζει νερό, σε ένα μπολάκι μέσα άξιστο ρε παιδί, μετά ένα μπολάκι, ρίξε μια κουταλιά μέσα Βίξ, πάρε μια πετσέτα μονάχα, κάνει σου νοές, πρέπει να μην σε κάψει, πρόσεχε να μην σε κάψει, γιατί ζηματάει. Ναι. Ειδικά τα πρόσχετα μάτια του πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Κάνει σου νοές όσο μπορείς, ας πούμε την απόσταση θα τη ρυθμίσεις μόνος σου, θα δεις που σε καίει, που δεν σε καίει, τι σου νοές. Και θα ανοίξουν όλα μέσα. Μάλιστα. Θα το δοκιμάσουμε γιατί όχι. Εντάξει. Ωραία. Ναι, καλό ακούγεται. Καλό. Δεν ακούγεται πολύ καλό. Αλλά δεν. Επίφοβο. Επίφοβο. Να μην ακούσω εκείνη την ώρα αναμετάδοση ποδοσφαίρου. Μην το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να μην έχει καμιά έκρηξη τώρα εκεί πέρα και τέτοια με τις βαζελίνες. Κοιτά το πιο σημαντικό είναι να μην ακούς Μπατμανίδη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, καλή. Καλημέρα και ευχαριστούμε για το. Για το σοφ. Ναι, εγώ τώρα με παραδοσιακά μέσα κινούμε, ας πούμε, χαπάκια με μαπάκια. Εντάξει, πιάνει στο βαθμό που δεν πυρετώνομαι, πώς να το πω, δεν ανεβάζω θερμοκρασίες. Πήρε και το άλλο, είναι αλγκοφρέν. Αλγκοφρέν. Αυτά δεν κάνω. Δεν κάνω, τι λες, δεν αλγκοφρέν. Τα πάντα το αλγκοφρέν. Πόσο καιρό είσαι έτσι. Από χθες με πιασε. Εντάξει, κλασική αντίδραση ενός άντρα μόλις κρύωσε λιγάκι. Γιατί. Γιατί έφερε την καταστροφή. Λες, έτσι κάνουμε όλοι. Νομίζω πως ναι. Με λίγο με ένα συναχάκι κατευθείαν τελείωσε. Εδώ θα θέλουμε γύριση να πάμε στο Heathrow, στο Χέρτφιλντ που πήγε πάει ο Αντρέας Παπανδρέου. Ναι, έτσι κάνουν όλοι. Κοίτα, έτσι κάνουν, αλλά είναι και μερικοί ονόματα δεν λέμε. Ναι, ναι. Με 37,5 πεθαίνω. Πεθαίνω, Δεν μπορώ, σβήνω χάνομαι. Εντάξει, δεν έχω καν 37. Αν είχα 37,5 θα έσβηνα και θα χανόμουν κι εγώ, μην νομίζεις. Από αυτούς είμαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλό στο να. Τώρα θα βγουν όλοι οι γιατροί, ξέρεις. Όλοι είναι γιατροί τώρα. Θα σε πούνε 100. Να μην είμαστε, γιατί τα πάντα. Αφού είμαστε. Άσε μας τώρα, ρε. Αφού είμαστε τα πάντα. Τα πάντα. Μας το κλείσε. Μας το κλείσε, τι μπορεί. Είναι εξέλιξη. Ναι, εξέλιξη. Καλά, ότι μας το κλείνουν πλέον. Μας παίρνουν στο κλείνουν. Δεν χρειάζεται να πεις καν άποψη. Άρα, και αυτό. Καλέστε μας, κυρίες και κύριοι, για να μας το κλείσετε. Στο 2310287 και 38 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς και αδιαλείπτως με την εκπομπούλα. Δηλαδή θεωρείς τώρα ότι τίθεται ζήτημα ανδρός γυναικός όσον αφορά τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων συναχιού, αρρωστιών. Οι γυναίκες δηλαδή είναι πιο ανθεκτικές. Νομίζω πως ναι. Ναι. Ή το κρύβουν γιατί δεν θέλουν να τσαλακωθούν. Ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Εγώ μια χαρά είμαι. Έχω βάλει 10 κιλά make-up και δεν είμαι φρέσκια. Είμαι φρέσκια. Δεν λένε ας πούμε αχ, τι θα κάνω. Έχω 37 και 1. Οι γιαγιάδες το κάνουν και λίγο παραπάνω αυτό. Κάλεσε ασθενοφόρο. 37 και 2 ανέβηκε. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα το ξεπεράσουμε μωρέ, εντάξει, ένα κρυολόγημα, είναι απλά επιδρά λίγο έτσι καταλυτικά όσον αφορά την... Τη διάθεση, όχι φυσικά. Τη διάθεση ξέρεις που την επηρεάζει, όχι θα σου πω γιατί συνήθως όταν συναχώνομαι χάνω την αίσθηση της γεύσης. Αμα, αυτό ναι, όντως είναι κακό αυτό. Ναι, φυσικά είναι κακό, δεν μπορείς να φας. Να σου πω όμως, τι είναι που μπορείς να φας, αυτά που δεν σου αρέσουν και δεν κάνουν καλά όμως. Κάνεις και δίαιτα δηλαδή. Μπροκολάκια, κουνουπιδάκια. Και δεν μυρίζει αυτή μπροκολέλα. Ψαρόσουπα. Ψαρόσουπα, γιατί είναι ωραία, είναι ψαρόσουπα. Δεν σ' αρέσει. Να έχεις μαγειρέψει. Όχι, βέβαια. Εντάξει τότε. Εντάξει, όλα. Ό,τι είναι έτοιμο να έχω μαγειρέψει. Τι σε παρακαλώ. Εδώ τώρα που σκέφτηκε, μου είπε ο φίλος μας ο Βαγγέλης, κάνει αυτό με το Vix. Εγώ το είδα σαν συνταγή, ας πούμε. Σαν κάνεις παστίτσιο. Βάλε τώρα ποιος παίρνει τον μπολάκι, ποιος ρίχνει το Vix, ποιος παίρνει την πετσέτα, ποιος κάνει το. Και το πλένει το κουταλάκι, ποιος βάζει μέσα. Και το μπολάκι με το Vix. Ας τα να πάνε. Καλημέρα στη γραμμή, θα μαγειρέψουμε Vix σήμερα. Καλημέρα. Δευτερολογώ. Βεβαίως, νάτος. Έχεις πάει ποτέ σε χωριό και έχουν ρωτήσει ποια πέθανε. Ποιος πέθανε, ρωτάνε και ποια παντρεύτηκε. Ναι, σωστό. Ναι. Ίσως ήταν και μόνοι τους. Είδες ποτέ εσύ γυναίκα να παθαίνει, να πούμε, κεφαλικό. Σπάνιος. Πολύ σπάνιος. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω τώρα γιατρικά πώς εξηγείται αυτό. Ναι, θα μας πεις. Πλάσμα, ρε φίλε, που έχει μια φορά το μήνα. Κάθε μήνα για 5 μέρες, αίμα να το φοβάσαι. Αχ, Παναγία και Χριστέ. Κατάλαβες γιατί δεν παθαίνουνε. Μάλιστα. Εντάξει, παθαίνουνε μωρέ, τώρα δεν είναι και... Εντάξει, αλλά όχι στο... Καρδιά δεν είναι. Από καρδιακά προβλήματα περισσότερο χτυπάνε. Και αυτό όμως έχει την αιτία του.
και μην βγαίνει άλλο μας λέει για προσώφια, έτσι, άντε πρωί πρωί να πάει. Μάλιστα, εντάξει. Θα μιλήσει για άλλους γιατρούς, εγώ για άλλους γιατρούς δεν μιλάω. Έτσι, για άλλους γιατρούς δεν μιλάω, έτσι, για άλλους γιατροσοφιστέ δεν μιλάω. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα Πάπη, καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Παράως είμαι. Πες στην κυρία Μαρίκα αν έχει καμιά συμβουλή να μου δώσει να μου φύγει εδώ το τέτοιο να πούμε. Τι συμβουλή να σου δώσω εγώ, κάποτε είπα την θεολόγος, δεν σπουδάζει αυτή. Ναι, ναι, Ιωάννα, ναι. Ναι, 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 τελειώνουμε το τώρα. Το δίπλωμα το. Το δίπλωμα μου. Το... Με μπατμανίδι, εγώ το πάρω το δίπλωμα, μη στεναχωριέσαι. Νύχτα, νύχτα όμως θα είναι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Εγώ σου έκανα μια φορά ερώτηση και δεν με απάντησε. Ναι, ποια ερώτηση. Θυμάμαι, ναι, κάτι για το Πάσχα. Για το Πάσχα ήταν πάλι. Δεν το ήξερα. Αυτά γράφονται. Πρέπει να προσέχω. Τότε θα μας απαντήσεις, ε. Σίγουρα, ναι. Ναι. Το υπόσχομαι. Α, δεν πειράζει. Και να μην το πει, δεν με πειράζει. Ναι. Για βάλουμε τα κλάματα. Θέλω να πω αυτό να τον... Από κάτω που βγαίνει ο Λευτέρης. Λευτέρη δεν το λένε. Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Να το ρωτήσω μια... Γιατί σήμερα πάλι είχαμε ξένες γλώσσες πάλι. Ναι. Ήθελα να το ρωτήσω. Στα δυναϊκά τα ραδιόφωνα επιτρέπεται να βγαίνεις 50 φορές την ώρα. Στα αθηναϊκά τα ραδιόφωνα δεν βγαίνουν καν ακροατές. Δεν έχει εσύ αυτό που έχουμε εδώ. Να απαντήσεις εσύ. Α, εντάξει. Καλά. Ο Λευτέρης να μ' απαντήσει. Να απαντήσει, ναι. Όταν βγαίνεις στο αθηναϊκό ραδιόφωνο, τον αφήνουν όπως τον αφήνεις εσύ. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν απαντάω, εντάξει. Εγώ δεν σε ρώτησα αν είσαι καλός ή αν είσαι κακός. Ναι. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Μπα, δεν με ενδιαφέρει. Μοιάστηκε κανείς για μας. Ό,τι δηλώνεις είσαι εδώ πέρα. Ρε Μπάμπη, ρε Μπάμπη. Ωραίο, ωραίος είναι, εντάξει. Γιατί εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος, δηλαδή. Ποιος δεν είναι καλός τώρα, τι, είναι δυνατόν να ξυπνάς 6 ώρα το πρωί. Γιατί αυτό τους όλοι είναι καλοί. Όχι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. 6:25 το πρωί δεν υπάρχει κανένας κακός. Οι κακοί κοιμούνται. Λάθος είσαι. Βρέσουμε ένα κακό τώρα τέτοια ώρα ξυπνιό. Ο Λευτέρης. Τι λες, μια χαρά είναι. Καλύτερος είναι. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Μα. Εσύ τον κάνεις όλα τα χατήρια, γι' αυτό είναι καλός. Ναι. Δωδά. Έγινε. Τουλάχιστον όταν βγαίνει καλά τη φωνή. Ναι, να φαινόμαστε περισσότεροι. Να φαινόμαστε περισσότεροι. Έτσι ακριβώς. Αυτά έχω να πω. Έγινε. Κύρα Μαρίκα δεν έχει κανένα γιατροσόφι να με δώσει εδώ. Να γιάνω. Γιατί τι έχεις. Τι έπαθες. Κρυολόγημα. Δεν τον ακούς. Ναι. Αυτό το είπαμε κι άλλη φορά. Να πάει να ρίξεις 2-3 τσίπουρα από λέξεις. Σωστό, να το. Σωστό γι' αυτό. Χωρίς γλυκάνι σου. Όχι, σκέτα, ναι. Σκέτα. Μάλιστα. Και την άλλη την ημέρα είσαι υπερδίκη. Μα, ωραία. Αυτή είναι η δικιά μου συνταγή. Μέσα. Είμαι και αυτού του δόγματος. Αρκετά. Τώρα, αυτό σε συμφέρει βέβαια. Ναι. Οι Βεντούζες κάνουν Κινέζοι τώρα. Ναι, μάλιστα. Α, ναι, κυκλοφορούν πλανόδια και χτυπάνε, κόβουνε. Τι σου λέω, άμα... Μάλιστα. Σου λέω, ξέρω καλά. Έτσι, βέβαια. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Όχι, είμαστε καλυμμένοι, ευχαριστούμε. Θέλεις να μας πει την ερώτηση που έκανα στα ράδια των Αθηνών, πόσες φορές βγαίνει. Μάλιστα. Άντε γεια! Εγώ νομίζω ότι πριν καν μας το πει αυτό, ο Λευτέρης ήταν στη γραμμή. Και με 100% σίγουρο ότι είναι στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, για να απαντήσω. Όχι, γιατί αλλιώς. Βάλτε εσείς τώρα εδώ, μετά. Ναι. Μετά μεσονυχτίως στο Sport FM έχω πάρει και 7 φορές τηλέφωνο. Μα τα ρεκόρ εδώ που έχεις πάρει 24 φορές και σε έχω κλείσει, δεν το έχει κάνει κανένας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή στη Θεσσαλονίκη σπούδασα στο Αριστοτέλειο και είμαι Αριστοτέλειος. Ναι, πολύ καλό. Αυτό θα κάνουμε και την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Έτσι, άντε, καιρός. Ναι, καιρός. Είναι καιρός να γίνει η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Χρόνια τα λέμε. Γιατί μας αφήνουν να μιλάμε στα ράδια. Χρόνια τα λέμε. Χρόνια τα λέμε. Βέβαια. Γεια σας. Τσάω. Μάλιστα.
το λύσαμε και αυτό το ζήτημα, Ιωάννα μου. Εντάξει, εκπομπή που λύνει ζητήματα, λοιπόν. Εγώ επίσης θέλω κάποιος να μου λύσει την απορία, γιατί λέμε έκοψε βεντούζες, να σκόψω βεντούζες. Και τι προκαλούν τώρα οι βεντούζες? Εδώ διαβάζω ενδιαφέροντα πράγματα, θα μοιραστούμε με τον, με τον λαό. Οι βεντούζες, λέει, χρησιμοποιούνται ως θεραπεία για τον πόνο, απαλύνει τους τραυματισμούς, τους βαθύτερους ιστούς του δέρματος και των μυών, καθώς και τους συνδετικούς ιστούς, ενώ μειώνει το ίδημα και τους κόμπους τους μυς. Επίσης, όπως πολλές συμπληρωματικές θεραπείες, έτσι και αυτή υποτίθεται ότι μειώνει τις τοξίνες στο αίμα, απορροφώντας τις από το δέρμα. Και αυτή η θεραπεία έχει αρχές ρίζες. Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, οι βεντούζες βελτιώνουν τη ροή του κι. Τσι είναι αυτό ή κι? Είναι QI. Τσι. Του τσι είναι. Τσι. Γιατί το λέει κι τότε? Πες το τσι τώρα. Τσι. Του τσι, Του τσι. Βελτιώνουν τη ροή του τσι, δηλαδή τη ζωτική σας δύναμη, και βοηθούν στην θεραπεία του κρυολογήματος, της βροχίδας και ακόμη και της πνευμονίας. Η μέθοδος εφαρμοζόταν και ως μέρος αρχές περσικής ιατρικής. Σύμφωνα με μια δημοσιευμένη έκθεση για την παραδοσιακή περσική ιατρική, οι βεντούζες απορροφούν τις νοσηρές ουσίες από τα προσβεβλημένα όργανα του σώματος. Πανάρχια διαδικασία. Βέβαια. Και όποιος αισθάνεται και προσβεβλημένος από οτιδήποτε μπορεί να πούμε εδώ πέρα στην εκπομπή, να μπορεί να κόψει μια βεντούζα. Μια βεντούζα και να τα απορροφήσει μέσα όλες τις κακές ενέργειες. Λέει, δεν είναι επιστημονικά στηριγμένο αυτό, είναι γενικά έτσι παραδοσιακά πρακτικά που λέμε. Δεν μου το έχουν κάνει ποτέ, είναι λίγο τρομακτικό, είναι λίγο θρίλερ. Ακούγεται λίγο. Βάζει εκεί το φλόγιστρο αυτό, σου πετάει τώρα τέτοιο από πάνω. Είναι το φλιτζανάκι, δεν είναι? Ναι, ναι, και πετάγονται κιόλας. Μπορείς να το βάζεις πάνω στο τέτοιο, δεν το έχεις δει αυτό? Όχι, δεν βλέπω τέτοια εγώ. Έχω δει περίπτωση, ρε παιδί μου, που ξέρεις, βάζει ας πούμε τη βεντούζα στην πλάτη αυτό, αρχίζει ρουφάει και μετά κάνει ένα παπ και πετάει το στον αέρα. Στο μπουκόνι δηλαδή. Ναι, μπορεί να ξεμπουκώνει ας πούμε και αρχίζει να πετάει το στον αέρα το τέτοιο. Ναι, σαν freak show ένα πράγμα. Θες να το κάνουμε αυτό? Θες να βγούμε έτσι τώρα στο δρόμο μια περιοδία? Να μου κόβεις. Φαντάσου πόσα λεφτά θα βγάζαμε. Κονομάμε. Να μου κόβεις βεντούζες και παπ και παπ και τάλιρο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, μπάμπη. Καλημέρα και μπαρέα. Καλώς τον αγάλο στον αγάλο. Τι λέει, τι κάνεις? Δεν βαριέσαι, εδώ είμαστε λίγο συναγωμένοι. Εγώ έτοιμος για δουλειά. Αυτά είναι. Λίγο ξενύχτης. Ξενύχτης γιατί, με την μπαλά? Όχι, όχι. Α, με τι? Βγήκα με τα κολλητάρια. Α, μ' αρέσεις. Μέχρι τι ώρα? 5. Α, σε ρητοπάς. Άρε Θεέ, έτσι, έτσι. Έτσι. Στις παλιές εποχές πηγαίναμε στις δουλειές μας το πρωί και τεινάζαμε από πάνω μας τα γαρίφαλα. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε γαρίφαλα, τεινάζω τη γράπα τεινάζω. Ως τις 5 πού? Έτσι, ωραία. Τι περάσατε? Πήγαμε σε ένα μισοτοπολείο, δεν θέλω να πω το όνομα. Ναι, ναι. Και μπλέξαμε όπως πάτε. Έτσι, μ' αρέσει. Ωραία φάση. Και βλέπω την ώρα, λέω σκοτήτα. Ναι. Γιατί λέω θα έχουμε απολύσεις. Σκοτήτα, λέω να φύγουμε. Έτσι, τώρα η δουλειά θα πάει πρίμα, ε. Τώρα και ωραία δουλεύεις. Λες και είσαι πουλάκι. Έτσι, το έχω κάνει και εγώ. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Ναι, θα κελαϊδίσει. Ως κάποια ώρα μετά. Μετά όταν βγει ο ήλιος, ευτυχώς έχει συννεφιά. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα. Φιλιά. Έτσι, ωραία. Ήπια με τα τσιπουράκια μέσα με αυτά. Πέρασε η ώρα, πήγε 5. Με τα φιλαράκια. Τι λες τώρα, έχω να πάω για δουλειά. Τι να κάνεις, και εμείς το κάνουμε αυτό, αλλά όταν ερχόμαστε από δουλειά, όχι από τέτοιο, μετά από live, από αυτά ιστορίες. Και σε έχω πετύχει μετά από live. Δεν με έχεις πετύχει. Και με έχεις πετύχει και μετά από ξενύχτη. Και δεν σε θυμόμουν, τι μιλήσαμε. Εδώ και τα είπαμε και όλα. Και δεν θυμόμουν μετά τι είπαμε και τι κάναμε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ωραίες παλιές εποχές. Τα παλιά τα χρόνια δε. Ξυπνούσε ο κόσμος να τέτοια καλή ώρα, λίγο πιο νωρίς, ας πούμε, χτίστες αυτά, έτσι, εμπειροτεχνίτες που λέει και ο φίλος μας Φωτιάδης, πηγαίνανε φερρυπίνη εδώ στο ζυγό, όχι στα σουβλάκια. Ναι, είπα και εγώ. Ναι, στο ζυγό, μετά την αερογέφυρα ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο που είχε και αυτό σουβλάκι, είχε βότκα και σουβλάκι. Ναι. Εξέλιξη. Χτυπούσαν ένα ουσκάκι, ένα μπουκαλάκι, και μετά πηγαίνανε και δουλεύαν οι άνθρωποι κανονικότατα. Λειτουργούσε. Δεν είδες τι ωραίες κατασκευές έχουμε στην πόλη? Αγιά. Τι ωραία κτίρια. Ναι, βέβαια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια φεύγαμε από τα μαγαζά
και ήμασταν πίσω στο Carnation. Ναι, τον Γαρίφαλο. Λοιπόν, καλά που προλάβαμε και πήραμε πτυχίο και μετά άρχισαμε να ερχόμαστε στην εκπομπή σου, γιατί ας κοιτάς, Ιωάννα, ακόμα να πάρε. Καταδικασμένοι, ναι, ναι, όλοι, κανείς δεν πήρε πτυχίο. Ναι, όμως. Εδώ είμαι Μπατμανίδη, εγώ έχω κάνει άλλες. Άλλες. Προχώρησες μετά. Τώρα τι λόγο επειδή είσαι να πω. Είσαι στο μεταπτυχιακό πριν πάρεις πτυχίο δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, ναι, βέβαια. Πάω για διδακτορικό τώρα. Βέβαια, στη ζωή, ναι, βέβαια. Αυτό. Σχολεία. Προσφέρουμε τα εφόδια. Τα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον. Αν μου επιτραπεί να δώσω μια εξήγηση για τις βεντούζες. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι καθαρά θέμα φυσικής, ατμοσφαιρική πίεση. Ναι, δηλαδή. Έτσι πως είναι, γι' αυτό έχει αυτό το στυλ ποτηριού, αλλά κάτω το χείλος είναι χοντρό για να μην σε κόψει. Α, γι' αυτό λέμε κόβουμε βεντούζες. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ναι. Σε ένα πιρούνι βάζεις μπαμπάκι. Ναι. Και το πουτάς μέσα στο ενόπνευμα. Το βάζεις φωτιά αυτό και καίει καλά. Ναι, λοιπόν, πιάνεις τη βεντούζα. Το βάζεις μέσα τη φωτιά τέλος πάντων με το πιρούνι. Οπότε τι κάνει. Ψήνεις δηλαδή, και ένα marshmallow. Δηλαδή θερμαίνεται ο εσωτερικός αέρας και αποθεί τον θερμοκρασία του δωματίου τον αέρα, ο οποίος σίγουρα θα είναι λίγο πιο κρύος. Εντάξει. Οπότε δημιουργείται διαφορά πίεσης. Το βάζεις ας πούμε στην πλάτη και επειδή είναι αυτή η διαφορά πίεσης, ρουφάει ξέρω εγώ το δέρμα. Σαν τη σκούμπα Φίλιπς που ρουφάει τη σκόνη. Μπράβο. Τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Ρουφώντας, ρουφώντας αυτό το πράγμα δημιουργείται υπερεμία. Δηλαδή κυκλοφορεί πιο έντονα και πάει το αίμα εκεί. Ως γνωστόν το αίμα μεταφέρει πάντα θρεπτικά συστατικά και παίρνει πίσω τα μη θρεπτικά συστατικά. Ναι. Έτσι πηγαίνω έρχεται στην καρδιά. Δηλαδή πάει οξυγόνο και όπου υπάρχει υπερεμία να πούμε βοηθάει την όλη φάση. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ να κάνουμε και το διαλυματάκι μας. Φιλιά. Να είστε καλά. Μην το δοκιμάζεις. Don't try this at home. Ναι, ναι, alone και alone. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό φεντούζα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα βρήκα εδώ ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχει καμιά. Έχει βγει κομμάτι το οποίο λέγεται Βεντούζα. Άκου εδώ. Πανκ σχεδόν είναι η Ιωάννα μου. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. Έτσι, Βεντούζα. Και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα. Δεν ξέρω τώρα τι μεταδίδω, απλά το βρήκα. Ζητάω συγγνώμη για την ακρόαση. Καλημέρα, ναι, ρούπα τον καφέ σου. Ότι μας έβαλες εδώ πέρα, τι χαμχούμι είναι αυτά. Μπάρις, τι μπάρις, Δημητριακών έτσι για το πρωί. Μπάρις, να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Έτσι εδώ με την φίλη μου την Ιωάννα μετά από πάρα πολύ καιρό. Λόγω επειδή, λίγο πιο ιδιαίτερο, αλλά θα μιλήσουμε και για τα ποδόσφαιρα. Γιατί καθόμαστε και τα είδαμε τζάμπα, ξενυχτούσαμε το βράδυ. Ξέρεις τώρα πώς θα ξυπνήσουμε έτσι όμορφο και να ακούσουμε λίγο The Magic Argo. Ναι, βέβαια. Bodies in the basement. Βέβαια, τι άλλο. Bodies in the basement. Τα κορμιά μας τα υπόγεια, ναι, εκεί. Για ξέρεις εσύ από αυτά. Από τα υπόγεια. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις βέβαια ένα κρυολόγημα είναι να υδρώσεις. Στο υπόγειο. Ναι, και στα υπόγεια οπουδήποτε, ρε παιδί μου, για να φύγει μέσα όλο αυτό το κακό που έχεις. Για να ανανεωθεί. Καινούργια μέθοδος. Ναι, άλλο υδρώστε, υδρώστε με πάσης φύσεως. Ενέργεια, οτιδήποτε. Και τώρα το πρωί χτυπηθείτε αν θέλετε για να υδρώσετε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Στράτο που λέει νομίζω πως το καλύτερο είναι να κάνεις να φας μια ωραία ζεστή κοτόσουπα με Βίξ. Επίσης είναι καινούργια συνταγή. Ναι, καινούργια. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κώστα που λέει όπως είπε και ο Σεφ στο South Park. Oh, τώρα εδώ μας γράφει αγγλικά. I don't trust a thing that bleeds for 5 days and doesn't die. Μάλιστα, για την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο. Μπάμπη, καλημέρα σας. Μακράν η ωραιότερη ερωτική φωνή που έχεις φέρει. Μου έφτιαξε την μέρα για σένα, Ιωάννα μου. Ευχαριστώ πολύ. Μα δεν ήταν η δικιά μου αυτή η φωνή όμως. Γιατί η δικιά σου. Γιατί ήταν η δικιά σου κρυωμένη, μάλλον. Όχι, για σένα λέει. Για σένα που έχεις φέρει. Όχι τη δικιά μου τη φωνή. Τι αγριοφωνάρα μου, παιδί μου, ερωτική. Μπορείς να ακούσεις αυτή τη φωνή και να φτιάξεις ατμόσφαιρα. Άσε μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, αγόρι μου, παιχταρά μου.
Καλημέρα στη Ιωάννα μας. Ιωάννα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια μας είναι, βέβαια. Κατάλαβες ποιος είμαι η Ιωάννα. Πού να καταλάβεις. Πού να καταλάβεις, λέει. Πού να ξέρεις, εντάξει βρε, μην το πήρεις με τα μούτρα. Θα σε καταλάβει. Θα σε μάθει, θα σε μάθει όμως. Κάτι μου θυμίζει ή θα μου μάθει. Θα σου μάθω, Ιωάννα. Συνεργάτης μου. Σου συστήνεται. Για συστήσου. Όχι, συστήσου λέω, κάτι τη συστάσεις. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε, δέος έπαθε μπροστά σας. Γιατί. Λοιπόν, μέχρι να κλείσει την εκπομπή, εγώ σου βάζω στοίχημα 10 φορές και ένα τραπέζι στο Φαρσαλινό εδώ. Μάλιστα, τι τραπέζι, τι, να το κερδίσεις. Ό,τι θες, μέχρι να κλείσει την εκπομπή, ο άλλος που παίρνει πάνω τα. Α, νόμιζα αυτό ότι πρέπει. Και εγώ νόμιζα κάτι για μένα, θα πήγε χάρηκα. Μάλλον θα πληρώσουμε εμείς τραπέζι. Είναι από εδώ το εξωτικό τριάδι, έχει χιονίσει το ραντάρ επάνω. Χιόνισε, ναι. Πλάκα κάνεις. Ναι, αφού τώρα τι σε λέω τώρα, αφού σε στείλω φωτογραφία. Ναι, και δεν στέλνεις. Πού, βράδυ είναι τώρα. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Και δεν φαίνεται κιόλας τέτοια ώρα, οπότε στείλει, ναι. Πού να είσαι, από εκεί που είσαι εγώ μου και που σε αφήνω εκεί στο σπίτι σου που και τέτοιο, δεν φαίνεται. Εγώ σε δίνω να πορτάς από εδώ, αφού το έχω απέναντι. Βέβαια, καιρικών συνδικών εδώ, Μιχάλης Φωτιάδης, μάχημος. Δεν την έχεις. Ξανακούς την Ιωάννη, δεν μας άκουγες παλιά όταν έρχονταν εδώ η Ιωάννη και κάναμε εκπομπούλες. Κάτσε, εγώ ξεκίνησα με σένα τον Οκτώβριο. Ήρθα σαν πρώτη φορά. Εγώ είμαι όμως. Παλαιόρα. Έλα, Ιωάννα. Είμαι παλιά καραβάνα. Παλαιόρα. Καραβανούλα. Και εγώ έχω κάνει ράδιο, Ιωάννα μου. Σε ένα κάποιο άλλο. Και καλά έκανε. Και ήρθες για την εμπειρία εδώ πέρα. Από τον. Το Φεβρουάριο το 18. Έτσι. Όλοι οι εμπειροί είμαστε εδώ. Εγώ το Φεβρουάριο 17 μάλλον ξεκίνησα. Πάμε για τρίτη χρονιά. Ξέρεις τη γλυκιά. Μου θυμίζεις εκείνο το κομμάτι που λέει. Έχω μια καμήλα, έχω μια καμήλα, έχω μια καμήλα. Έτσι, εκεί τη φωνή έχει. Το τραγούδι δεν μου λέει. Δεν έπαιξε τα ζουζούνια, δυστυχώς δεν με πήγανε. Έφυγε αυτή, αποχώρησε από το μαζού δεν ζουζούν, είναι να πάρει τη θέση της δηλαδή. Λοιπόν, τι πιστεύεις να έχει παρκάρει σε ένα πάρκι μέσα ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Άμα το βρεις στη Ιωάννα μου. Τι είναι αυτό τώρα, κάτσε ξαναπέστο, να το μπλοκάραμα. Σε ένα πάρκι μέσα έψαχνε να βρει και βρήκε μια θέση. Ναι. Τόσο έψαχνε να βρει και βρήκε μια θέση. Και τι πάρκαρε μέσα σε εκεί. Τι πάρκαρε, ας πούμε. Τι πάρκαρε. Τι πάρκαρε. Τι πιστεύει να έχει παρκάρει και το έχει βάλει εκεί πέρα και το, και το έχει κάνει και του λέει εκεί θα κάτσεις. Εκεί. Πες κάτι, Ιωάννα, αν μπορείς πες κάτι. Κάτι για Ιωάννα μου. Αν το βρεις, Ιωάννα μου. Έχει παρκάρει με διπλή καμπούρα καμήλα. Πού, ποιος. Α, στο έχω στείλει. Μέσα στο μέσα στο δικό μου. Μάλιστα. Τα μεταδώσουμε εδώ κυρίε και κύριοι. Τι μα έστειλε ο Φωτιάδη. Καταλαβαίνεις καλά όμως. Ναι, ναι. Μου στείλει μια φωτογραφία σε ένα πανέμι. Ναι, εκεί στα Ντουμπάι. Στις δικές σου τις καμήλες που δεν πήρες. Ναι, εκείνη η καμήλα. Εκείνη που ήταν ένα πάρελο. Τον κάνανε προξενιό κάποτε για να εξηγήσει τον Ιωάννη μας, τον φίλο μας, τον Μιχάλη. Ναι, στο Ντουμπάι. Μια δεσποινίδα και δώρο πόσες καμήλες. 25 κάθε καμήλα ήταν 30.000. 30.000 κάθε καμήλα, 25 κάνει τον πολλαπλασιασμό. Και αρνήθηκες. Όχι η ώρα να μου γλυκιά. Απλά ήθελα να κάτσω και κάτω. Εγώ ήθελα να έρθω έτσι να έρχομαι μια φορά εδώ. Το λόγο είναι επειδή. Έφερε για το λόγο είναι επειδή. Όχι, δεν φύγει από εδώ. Δεν έκανε το προξενιό. Μάλιστα, κατάλαβε. Τόσο ήθελε το προξενιό. Τόσο ήθελε το προξενιό. Θα έβγαζε γάλα, θα έβγαζε φαστούμα. Εγώ δεν θα έβγαινα τίποτε. Θα ήμουν μέσα στι λίρε, μέσα σε αυτά εδώ που έχουμε. Πόντιο είναι μέσα στι λίρε θα ήταν. Πού θα ήταν. Σωστό γι' αυτό. Και όταν είδα τη φωτογραφία που τη στείλανε, δηλαδή, κοίτα να δεις, πάρκαρε όλο την καμήλα. Βρε, πώς τα κάνουν έτσι, μάλιστα. Έχω μια καμήλα. Λοιπόν, αγόρι, ανέβω πάνω να στραβήξω φωτογραφία. Να ανέβεις, βάρε και καμιά κόρνα. Να ανέβω και να σας στείλω. Καλημέρα, 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 καλημέρα εδώ, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, το ζήτησε. Έχω μια καμήλα, λέει, αυτό τι θύμισες. Ιωάννα μου, ίσως μια καινούργια καριέρα να ξεκινήσει. Βέβαια, μάζω δεν σου ξέρεις τι πουλάνε αυτοί, χρυσούς δίσκους έχουν τέτοια. Πλάκα κάνεις. Ονειρόμενοι να φτιάξω κι εγώ ένα τέτοιο συγκρότημα. Για να παίζουμε. Ζούγκλα θα είναι. Για να παίζουμε και πρωί, να μην παίζουμε τώρα 3 ώρα το βράδυ. Που... Σε παιδικά πάρτε, τι ώρα, να φτιάξω το κουρίτσι και να γράψω. Ναι, παιδικές φωνούλες, καταπληκτικά, καταπληκτικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς το να. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Παλιές καραβάνες. Έτσι, έτσι. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Κάνε κάτι με το τηλέφωνο γιατί είσαι πολύ χαμηλά. Τρομακούς. Μα το ίδιο, αλλά δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι.
μαλακός παρακεταμόλες. Αυτό κάνουμε, τι. Για να μην κάνουμε και διαφήμιση στο φάρμακο. Τα είπαμε όλα τα φάρμακα τώρα εδώ. Παναντόλες, τι άλλο. Όχι, εντάξει. Παναντόλες, Comtrex, τέτοια αυτά, Golden Flu, ιστορίες, δεν ξέρω, τα πάντα. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε. Δεν είναι και δεν είμαι και του θάνατά. Θα ζήσω μάλλον. Ναι. Λες, Ναι, έτσι. Έτσι λέω. Ελπίζουμε. Οι άντρες θα περνάμε βαριά αυτά τα πράγματα. Βαριά, όντως, βαριά, βαριά. Ορίστε, τα ακούς, ναι, τα ακούς. Ναι. Έρχεται λίγο η καταστροφή του κόσμου. Το έριξε έξω χθες. Α, κι άλλος έξω. Τι έγινε ρε παιδιά, ήρθε η ανάπτυξη. Για πείτε. Πού ήσουν, Είδα Αλτσαντήρι Νιούς. Μάλιστα, μα ωραία έξω ήταν αυτό. Ναι, πού το ρίξες έξω, είδα λέει τηλεόραση. Στο κανάλι του πρόεδρου. Όχι ρε, λες το ρίξα έξω και μου λες πού και λες είδα Αλτσαντήρι Νιούς. Μάλιστα, ωραία έξω. Και μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Α, ναι, άρα το ρίξες έξω, είδες στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια πήγα. Είχε, δεν είδες δηλαδή καν Champions League. Δεν είδες καν Champions League. Έβλεπα τα γκολ. Α, έβλεπες τα γκολ, άρα προτιμήσεις να δεις Αργυρό. Εντάξει, οκ. Είχα live stream στον υπολογιστή και έβλεπα από εκεί πέρα τα γκολ. Είπες και ο Ισκάκη. Τσιπουράκι. Τσιπουράκι, καλό είναι και αυτό. Καλό, εντάξει. Ωραία. Ρακιά δηλαδή για την ακριβή. Άμα πίναμε τσιπουράκια τώρα θα ήμασταν περδίκια. Και ούτε καν εδώ, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χαραλάμης από την Ελβετία. Στερνή μου γνώρισε. Τώρα τι να το κάνεις. Τώρα εκ των υστέρων δεν γίνεται κάτι. Τέτοια ώρα χτυπήσουμε μετά κανένα. Αλλά το τσιπουράκι θέλει και μεζέ. Αυτά παθαίνεις άμα κυκλοφορείς με κοντομάνικα. Ναι. Τι να κάνεις. Είπα διατρέξιμο στην παραλία. Πράγματα τα οποία δεν τα έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, μια φορά για τις ανάγκες μέσα φωτογράφησης το έκανα αυτό και δεν υπάρχει θέμα να το ξανακάνω. Ναι. Μάλιστα. Τι είχε η πρεμιέρα του Λάκη του Λαζόπουλου, δεν το είδα καν, να σου πω την αλήθεια, στο κανάλι του Πρόεδρου. Εντάξει. Δεν άλλαξε και τίποτα, δεν είναι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα εδώ στον φίλο μας τον Κρις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Μας γράφει Λευτέρης και Φωτιάδης Dream Team. Καλημέρα, εννοείται. Είναι τα τοτέμ της εκπομπής μας. Ωραία, έχουμε και δεύτερο δηλαδή, να ξέρω. Τι? Με το Λευτέρη. Φωτιάδης είναι η νέα μας προσθήκη, η νέα μας μεγάλη μεταγραφή. Έχεις την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσεις μαζί του. Δεν τον γνώρισες, αλλά σήμερα νομίζω ότι συνέβη μια τεράστια γνωριμία που θα σημαδέψει την ζωή σου από εδώ και πέρα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα. Είχαμε και λίγο Champions League χθες. Όπως είπε και ένας φίλος, έχει αναπροσαρμοστεί και έχει αλλάξει το βιολογικό μας ρολόι και δεν την πολύ δέχεται αυτή, έστω την αλλαγή του Τετάρτου. Τα προηγούμενα χρόνια το Champions League μεταδιδόταν 9:45, οπότε κάπου είχαμε βάλει τον εαυτό μας σε μια συνήθεια. Γιατί μου λέει ρε παιδί μου, με πιάνει ο ύπνος στο 65, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στο 90 κάτι και θα έλεγες άντε λίγο ακόμα θα το βγάλουμε το παιχνίδι. Ενώ στο 60, μα είναι, έχεις άλλο μισά παιχνιδιού και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και φοβάσαι μη πάσαι. Κρίμα, ευτυχώς που δεν πήγες στην παράταση κιόλας. Θες να πάει 12-1 και να παλεύουμε να βλέπουμε τα ποδόσφαιρα. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνεις τώρα τι τραβάμε κι εμείς. Τώρα ένιωσε ότι. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να έχει, τα περιμέναμε, τα ψιλοέτσα, τα είπαμε. Έτσι, χαρά του σταλεγακισμού. Για την Γιουβέντους, η οποία κατατρόπωσε την Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεώνε. Του Τσόλο Σιμεώνε, τα μεγάλα λόγια, μάλλον και οι μεγάλες χειρονομίες στο ποδόσφαιρο. Πώς λέμε, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Τι είχε κάνει, εξήγησε εδώ και στην Ιωάννα μας. Το προηγούμενο παιχνίδι, η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε κρατήσει με 2-0 της Γιουβέντους και ο προπονητής της ομάδας της Μαδρίτης είχε δείξει τα τέτοια του, καταλαβαίνεις, τα χαμνά του, σε φάση ότι ρε παιδί μου είμαστε μεγάλη ομαδάρα και δέστε εδώ να την πήρατε και τέτοια. Τέτοια γίνονται. Ναι, κάτι τέτοια γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αρχίζει να βλέπεις ποδόσφαιρο. Αλλά χθες μάλλον τα πήρε λίγο, είναι η αλήθεια. Γιατί η Γιουβέντους πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή με μια τεράστια εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτόν τον οποίο αρέσκονται οι Έλληνες φιλάθλοι μπαλαδόφατσες να κράζουν μόνο και μόνο από το ότι
από τις συνήθειές του, ας πούμε, τις εξωγηπαιδικές. Ότι είναι λίγο ποζέρι, ότι κάνει το μαλλί, πλαστικές, αυτό και τέτοια. Γιατί κρίνουμε καθαρά ποδοσφαιρικά, με καθαρά αθλητικά κριτήρια τους ανθρώπους. Εντάξει, τι να πω. Απλά πιστεύω ότι άμα θέλει να περιποιείται τον εαυτό του. Να, γιατί. Το χρήμα το έχει. Κακό είναι να είσαι. Να το κάνει. Κλαρίνο γαμπρό. Α πούμε, εμείς η Ελλάδα είναι κλαρίνο γαμπρή χωρίς. Χωρίς να παίζουν μπαλίτσα. Έχεις δει κανένα πάνκι ποδοσφαιριστή? Όχι βέβαια. Να βλέπεις. Τι να παίζει με τον μπάνκ, ρε, εσύ. Είναι δυνατόν. Αφήσει ο άλλος να πούμε εκεί τις μπύρες. Να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν. Πάνκ ποδοσφαιριστή. Έχω δει κατά καιρούς με μοϊκάνες βέβαια. Από άλλη φίλη την αυτιά σας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και οδήγησε την ομάδα του Τωρίνο στο να πετύχει την μεγάλη ανατροπή χθες στη φάση των 16 του Champions League. Μία Ατλέτικο Μαδρίτης που κατέβηκε, αλλά Σούλης Παπαδόπουλος στάιλος ήθιστε να παρουσιάζει. Με κοιτάει εδώ η Ιωάννα τώρα, εδώ τι λέει, ξένες γλώσσες. Όχι, έτσι να το πω, να ξεθυμάνω κι εγώ. Να κρατήσει το 0. Πες τα τα πόδια. Αν σε κάνει αλλιώς καλύτερα. Να βγει το κρυολόγημα. Να σου βγει. Αλλά Σούλης Παπαδόπουλος να κρατήσουμε το 2-0 πίσω και ό,τι συμβεί. Εν τέλει δεν τα κατάφερε, δεν έκανε τίποτα. Μοιραία ήρθε το 3-0, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ. Και έτσι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξαναμπήκε το πάνκ του κομμάτι, τις οποίες στο γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για να τελεστεί ο τελικός της 1ης Ιουνίου, δεν θα δώσει το παρόν για να διεκδικήσει για ακόμη μια φορά το τρόπαιο, το οποίο το χάνει συνήθως από την Ρεάλ. Με αυτήν πηγαίνει τελικό. Έτσι η Γιουβέντους είναι στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση θα βρεθεί και η Manchester City, η οποία επικράτησε με ένα τεράστιο 7-0 την Σάλκε. Τα γκολάκια φάγανε. Και μετά εμείς μιλάμε για το κρυολόγημα. Η Σάλκε, η οποία μπαίνει στο πάνθεο της ιστορίας μαζί με τον Ολυμπιακό, και αυτός κάποτε έχει ιτηθεί με 7-0 από την Γιουβέντους. Σε ένα σκορ το οποίο δεν το συναντάμε συνήθως σε αυτή την φάση του Champions League. Ήταν λίγο ντροπή, ήταν λίγο ξεφτύλα. Αλλά δεν το παρακολουθήσαμε και όλες περισσότεροι βλέπαμε το Juventus Ατλέτικο, γιατί πιστεύουμε ότι θα γίνει μεγάλη ανατροπή όπερ και εγένετο. Σήμερα το προγραμματάκι μας έχει δύο ακόμη παιχνίδια. Μπάγκερ Μονάχου Λίβερπουλ στις 10 η ώρα, και αυτό 0-0 το πρώτο μάτς στο Anfield. Και Μπαρτσελόνα Λιόν επίσης 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Γαλλία. Τώρα ποια από τα δύο να παρακολουθήσουμε? Εντάξει, τον Λίβερπουλ Μπάγκερ θα παρακολουθήσουμε. Ναι, δίνεις προγνωστικά, δώσε προγνωστικά έτσι για το τζάμπα της υπόθεσης. Ναι, ναι, Μπάγκερ Λίβερπουλ το ένα. Μην το σκέφτεσαι, πες το έτσι πως ευγένεις. Θα ντικάρε, παιδί. 2-1 θα πω. Η Μπάγκερ. Ναι. Μάλιστα, εγώ θα στα κρατήσω αυτό, θα σε κάνω επανάληψη. Ναι, ναι. Και Μπαρτσελόνα Λιόν. Δυσκολεύεσαι τώρα εδώ. 2-0. 2-0, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπαμπή. Παρακαλούμε. Παλιά είχατε εκείνα τα σούπερ ατού που τις τράπουλες που πέταμε μικρή. Βέβαια. Άμα είχε ατού, αλλά άλλο είχε σούπερ ατού, κέρδιζε το σούπερ ατού, ε. Ναι, κέρδιζε. Ναι. Χαρτάκια εκεί τα μαζεύατε. Χαρτάκια, τι χαρτάκια, Πάκεμον. Από ποδοσφαιριστές. Α, όχι χαρτάκια. Μήπως έχεις τρία χαρτάκια για καπνό? Όχι, είναι τέτοια χαρτάκια. Αυτά που αυτοκόλλητα που ήταν, που είχε ένα κενό και είχε την ομάδα και συμπλήρωνε στην ενδεκάδα με αυτοκόλλητα. Τα Πανίνι, ναι, τα είχαμε και αυτά. Ναι. Εγώ ρε παιδί μου έχω τον παραπραστανίτη μου, τον αλλάζεις με το Ζελελίδη. Ποιόνα? Έχω τον παραπραστανίτη και λέω, μου λείπει ο Ζελελίδης. Υπήρχε τέτοιο επίθετο παρα, πώς το είπες? Παραπραστανίτη. Ήταν ποδοσφαιριστής αυτός? Ναι, ήταν αμυντικός στην ΑΕΚ. Ευτυχώς που δεν γίνονταν περιγράφω. Μου λείπει. Ευτυχώς που δεν γίνονταν. Άντε τώρα να το πεις τον παραπραστανίτη. Πώς? Πραστανίτης. Παρα, μπαρα ή παρα? Παρα. Παραπραστανίτης. Στο χα... Δεν είδες? Όχι, ούτε εγώ το είπες. Παραπραστανίτης. Ναι. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν γίνονται περιγραφή. Μήπως έχεις το Ζελελίδη από τότε που μάζευε? Μου λείπει ο Ζελελίδης από τον Άρη. Άλλος φίλος μας τον έχει, το Ζελελίδη.
Λέω, μήπως κάνουμε καμία ανταλλαγή, μήπως τον έχει σε άγαλμα. Όχι, 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 δεν υπάρχει. Ο παραπρασθανίτης. Τι επίθετο είναι αυτό, τι έπαιξε ποτέ. Αλλά λάθος το είπες. Πού να το πει σωστά, ευτυχώς που δεν είναι. Μα είναι πολύ εύκολο ρε Μπάμπη. Παραπρασθανίτης. Δεν μπορώ, τέτοια ώρα δεν γίνεται. Κόψε μια βεντούζα, μπας και το πω. Άσπρη πέτρα ξέσπρη. Μάλιστα, ωραία, έγινε. Γλώσσα δεν τη πρόσφερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή και την συνδρομή του φίλου μας τον Ευθέριο. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει, μη λες αχαμνά, μπορείς να λες μουλαντάρ. Σε ποια γλώσσα, σε ποια διάλεκτο? Δεν ξέρω, μουλαντάρ. Δεν σ' αρέσει, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Νομίζω κανένα τουρκικό θα είναι λογικά. Επιρροή. Ναι, αλλά εντάξει, μπορείς να το λες και καλυμμένο, οπότε να μην, ξέρεις, να μην προκαλείς διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, έχω μήνυμα από ένα φίλο μου από την Ιταλία. Μας ακούει τώρα στην Ιταλία. Μας ακούει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν καταλαβαίνει. Στα Ιταλικά. Τι κομπάρα είναι αυτή, μας ακούει. Φαντάσου, έχουμε φαν στην Ιταλία. Στην Ιταλία, μας ακούει. Τι σου έγραψε στα Ιταλικά ότι μας ακούει. Στα Αγγλικά ότι μας ακούει, αλλά... Buongiorno. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Juventus, Ronaldo. Ευγένιο το λένε. 3-0, ξέρω εγώ και έτσι. Μόρτο μπαίνε. Ευγένιο. Μήπως είναι, Ιταλός είναι. Ναι, Ιταλός είναι. Και χορευτής κιόλας. Χορευτής ο Ευγένιο. Ευγένιο. Τσάω Ευγένιο. Εντάξει, γιατί είναι, γιατί λες και αυτοί που μας ακούνε και στα ελληνικά μας καταλαβαίνουν. Τώρα εδώ δεν... Μπαλιλίγκουαν, παλαλίγκουαν εκπομπή είναι το λόγο επειδή ούτως ή άλλως. Και χαιρετίζουμε από άκρη σ' άκρη στην παγκόσμια επικράτεια όλους τους ακροατάς που είναι συντονισμένοι καθημερινώς εδώ με την εκπομπούλα μας. Πιάσαμε τα αθλητικά και λίγα αποτελέσματα NBA και καλαθόσφαιρα στα ξημερώματα. Indiana Pacers, New York Knicks 103-98. Φιλαδέλφια 76ers, Cleveland Cavaliers 106-99, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks 113-130, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs 105-112, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers 107-123, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers 104-125 και αυτή τη στιγμή οι Nuggets στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού επικρατούν με 133-107 τον Minnesota Timberwolves. Μπασκετάκι έχουμε σήμερα και για τα... Έχει και Euroliga, Όχι. Έχει σίγουρα... Όχι, σήμερα δεν έχει Euroliga. Αύριο είναι. Έχει ΠΑΟΚ όμως σήμερα στις 7.30. Αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον επαναληπτικό. Στο δεύτερο παιχνίδι για τη φάση των 16. Ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί στο Παλατάκι με 9 πόντους, 75-84 αν δεν κάνω λάθος. Το έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να πετάξει έξω την κάτοχο του τροπέου την ΑΕΚ στις 7.30. Για όσους θέλουν να δουν και κάτι ακόμα στην τηλεορασούλα μας. Google λέει το μουλαντάρ. Για να καταλάβεις ο φίλος μας ο Κώστας, θα το γκουγκλάρω και μάλλον θα είναι κάτι πολύ άσχημο. Φαντάζομαι ότι θα μου πετάξει κάτι που δεν θα ήθελα να το δω τώρα πρωί για να δημιουργήσει εικόνες. Όχι, δεν χρειάζεται. Φάει το παστελάκι σου. Ναι, ναι. Και θα είσαι μια χαρά. Εντάξει, θα φάμε το παστελάκι. Έτσι θα οδηγηθούμε κυρίες και κύριοι στο διαλυματάκι μας, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγο επειδή. Σου έχω μια έκπληξη. Μια και άλλη έκπληξη, ναι. Ναι, βασικά έκπληξη που είχε γίνει συνήθεια παλιότερα. Θα μου πει την Ηρωκρίτη. Α, μαν είδες όνειρο. Είδα όνειρο. Θα στο εξηγήσω το όνειρο μόλις επιστρέψουμε. Εκπληξία, έκατσες, δούλεψες για την εκπομπή. Εννοείται αυτό. Έκατσες αρχισυνταξία αυτή τη στιγμή. Ναι, έκατσες, κοιμήθηκες. Η μεγαλύτερη δουλειά που μπορείς να παρέχεις για το λόγο επειδή. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στο Λίπερο 107,4, στη δεύτερη μας ωρίτσα. Παρέα με την Ιωάννα και τις μουσικές της. Βεβαίως. Να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό τα πρωινά. Και να ακούσουμε Messer Chups, Tom Shrimp Tom. Oh yeah. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια, στη σελίδουλα μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 965 που λέει, φαντάζεσαι Μπάμπη να πάρουν τηλέφωνο τον Ιταλό από τη Focus, την εταιρεία μετρήσεων,
Ιταλίας και να τους πει ότι ακούει λόγο επειδή θα έχουμε λέει περισσότερους ακροατές στην Ιταλία από ότι στην Ελλάδα. Καλημέρα βέβαια. Πρώτοι είμαστε, πρώτοι παντού. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Είσαι βασιλιάς 6-8. Τέλος. Τέλος, δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό το ξέρει η Ιωάννα, είναι παλιά καραβάνα. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Κάνει και ρήμα. Παλιά καραβάνα η Ιωάννα. Ναι. Ναι. Σου στείλα τη φωτογραφία. Την είδα, καταπληκτική. Τώρα πώς να το μεταδώσουμε αυτό, να με μια φωτογραφία. Δεν χρειάζεται, θα σου στείλω αύριο μεθαύριο το βιντεάκι. Έχω ανεβάσει το ένα που είμαι Μεξικανός. Τα δύο λεφτά. Έχει γίνει. Εντάξει, έχει γίνει. Μπήκανε δύο. Χαμός έγινε, ναι. Και θέλω να σε πω κάτι που έλεγε για τους πυροτεχνίτες. Πυροτεχνίτες. Από τώρα ιστορία αυτό. Ιστορία, καταπληκτική. Το 2001 είχα πάρει ένα έργο εδώ έξω από την Καλλιθέα. Φωτιάδης έκανε έργα στο Πασόκ. Ναι. Και είχα βάλει πούλμαν να κάνω το. Για να έχω το προσωπικό το. Για να μπορούμε από εδώ για να πηγαίνουμε στην Καλλιθέα. Τι πούλμαν, τι έργο έχεις πάρει, ρε. Ναι, ήταν κλαμπ αυτό, ήταν μεγάλο. Έφτιαξες ένα κλαμπ δηλαδή. Ναι, υπάρχει εκεί πέρα μπροστά, μόλις μπαίνεις μέσα. Πού μπαίνεις, στη θάλασσα. Όταν μπαίνεις στα μαγαζιά τα καλοκαιρινά, το πρώτο μαγαζί που κάνεις αριστερά μεριά. Μάλιστα, κατάλαβες. Δεξιά, ναι. Έξω την Καλλιθέα δεν έχει τα καλοκαιρινά. Έχω έχει πάει ένα πόρο. Ναι, με το που μπαίνεις δηλαδή αριστερά, αλλά τώρα είναι δεξιά. Συγγνώμη. Ναι. Αριστερά μεριά, το πρώτο μαγαζί. Μάλιστα. Και όταν πήγαινα εκεί πέρα εγώ και κατέβαινα στη Θέρμη, το πρωί εμείς, επειδή ανάφερες. Για πιάβγους που πηγαίνανε οι πυροτεχνίτες και μετά πίνανε τα ουίσκια και ουίσκια και αυτά. Εδώ στο καφενείο της στη Θέρμη, πήγαιναμε εμείς και τέτοιο, είχε ένα σουβατζί, από Δευτέρα Παρασκευή, ρετσίνα. Ναι. Πλακ, ρετσίνα, έπαινε πρωτού πάει στην οικοδομία. Α, και μετά η οικοδομία έχτιζε καταπληκτικά. Δηλαδή, να ανεβαίνεις καλωσιά πάνω να σουβατζίζει και κάθε μέρα ρετσίνα. Βάλε από 5 μέρες. Από μια ρετσίνα, 5 ρετσίνες. Βάλει τη ρετσίνα 3 ευρώ στο καφενείο. Πώς την είχες εγώ. 2 ευρώ πες. 10 ευρώ την. Δηλαδή μιλάμε για άνθρωποι, είμαστε. Κουκακόλα. Μπα, σκέτη. Σκέτη, εντάξει, πάλι καλά. Σκέτη, αγόρι μου, γλυκό αγόρι. Αυτό ήταν να σε πω γιατί είχε σημαντικό. Έλα, αγόρι μου. Έτσι. Ωραία. Θα ψάξουμε να βρούμε αυτό το πώς μπαίνει Καλλιθέα. Δεξιά. Και πώς βγαίνεις βέβαια μετά. Όπως βγαίνεις. Δεν βγαίνεις βέβαια, συγγνώμη, λίγο τα πέρασε. Είναι αυτό μόλις είναι τα μαγαζιά. Την περιοχή πώς δεν έχω ξεχάσει τώρα. Καλλιθέα. Πώς δεν Καλλιθέα. Είναι τα Ποζουξίδικα, το πρώτο μαγαζί αριστερά. Συγγνώμη. Μάλιστα. Αυτό ένα μεγάλο, είναι 2.500. Για να ρίξω. Αριστερά είναι η θάλασσα. Ε? Αριστερά είναι η θάλασσα. Όχι ρε, είναι μέσα. Με έχει μπερδέψει ρε μπαμπά. Και εσύ με έχει μπερδέψει. Εσύ με έχει μπερδέψει. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα πάω τώρα. Καλά, παπί μου, γλυκό αγόρι. Ναι, έγινε. Φιλιά. Μπερδεύτηκε λίγο. Μα εκπέλυψε κιόλα. Σίγουρα. Αλλά νομίζω όλοι καταλάβουμε που θέλουμε να πάμε. Ναι. Όπως μπαίνεις αριστερά, μπορεί και δεξιά. Έπαιρνε το λεωφορείο με τους εργάτες. Ο φίλος μας ο Μιχάλης κατασκεύαζε τα έργα εκεί, τα σημαντικά, τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού του τόπου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θέλω να πω μια καλημέρα στο Φωτιάδη τον Άρχοντα. Ναι. Και να του πω το εξής, ότι εκεί μπορεί να πίνανε ρετσίνες. Στη Γερμανία, στο Μόναχο, κατεβάζουν τα βαρέλια, τα μας. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί κατεβάζουν ένα βαρέλι πύρα και πάνε στη δουλειά. Εάν πας στη δουλειά και δεν μυρίζεις μπύρα, σε βγάζει το αφεντικό έξω. Πιες μια μπύρα και έλα μέσα. Έτσι, πολύ ωραία. Έλα, γεια. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να προβαίνει σε προσλήψεις. Μάλιστα. Το αντίστοιχο στην Κρήτη θα ήταν το ρακί. Το ρακί είναι. Εδώ πέρα το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Όχι, κουλούρι. Να πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω, να καταθέτεις βιογραφικό και να σου κάνει το αφεντικό για κάνει λίγο χα. Τι μυρίζω, ωραία. Μυρίτσα μυρίζω, ωραία. Πάρε το μυστρή που να σε πήραμε. Σε πήραμε. Είσαι, γιατί δείχνεις ότι είσαι έμπειρος. Να πούμε και κανένα τέτοιο. Καμιά κρυάδα, γιατί το κοκαλάκι μας δεν λέει να ζεσταθεί μετά τις πολύ ωραίες μέρες. Νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης σε όσες πρωινές ώρες περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ με εξαίρεση τα δυτικά του νομού και την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου έως το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 5-12 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να ζητήσω μια
μια μικρή χάρη από το φιλαράκι μου τον, και τον πρώην συμπαρουσιαστή που ήμασταν μαζί στην εκπομπή, να πούμε τον Μιχαλάκο, να πούμε. Με βγήκε ένα μερεμέτι να με φέρει το, το έτσι από εκεί. Εκεί όπου κοπαλούσε, ναι. Το σφύρι. Όχι, ναι. Το σκεπάρι. Το σκεπάρι. Ναι, ναι, που ήρθε και βαρούσε. Ναι, και το κράνος, να πούμε. Το καμάρι του ελληνικού ραδιοφώνου, να πούμε, των Ερτζιανών της πόλης, του πρώην Καμιλιέρη. Έτσι. Εντάξει, αυτός πάει να, να περάσει και το Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Okay. Όταν ο Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή έφευγε για τις κατακτήσεις του, ξέρεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε φτάσει μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης, να πούμε. Τώρα τι, Ελλάδες, τι, είχε καταλάβει όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα πάντα. Τα γύρισε. Τα αφεντικό. Όχι τίποτα, το, το κινητό έκανε γκουγκου. Τη Ιωάννα. Στέλνω από την Ιταλία. Και όταν γύριζε από τι εκστρατείδε του Σουλεϊμάνου Μεγαλοπρεπή, σφάζανε 100 καμήλες. 100 καμήλες. Καλά, αυτό ερχόταν μια φορά στα 6-7 χρόνια. Τι είναι 100 καμήλες. Ωρε παστούρμα. Ωρε παστούρμα. Για φαντάζεσαι. Οπότε ένα ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπή και ένα ο Μιχαλάκο ο. Παραπάνω από μεγαλοπρεπής. Μεγαλοπρεπής. Και μια γνώμη, τέλος πάντων, παρένεση, αντί να λέει καλημέρα και αυτά, να έχει την τουντούκα και να ρίχνει μια μικρή τουντουκιά το πρωί. Έτσι, από το πρωί, από το πρωί, ναι. Όχι, νωρίς, παιδί, όποτε βγαίνει, μία-δύο φορές, αλλά όχι μια φορά, την πρώτη. Να, και... να ανοίγει μια τουντουκιά, ναι, να, ανοίγει... να, να δίνει, ας πούμε, την σφραγίδα του, την υπογραφή του. Να ανοίγει λίγο το, το είναι μας και μας, έτσι. Έτσι, σαν, μπράβο, σαν έτσι, μπράβο. Βίξ για να, τα ξέρω, αυτιά, ο κόσμος που ακούει για πρώτη φορά, περί τίνους πρόκειται, δηλαδή τι, τι έχει την τιμή να ακούει, να πούμε. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λάτος Φωτιάδης εδώ. Μονοπολούνε σήμερα. Τον έχουμε... Ναι, φαίνει τον κόλλη πιο κοντά. Ναι, ναι, ναι. Έμαθα ότι λίγο κρύωσες. Ναι, πού το άμαθες, ρε. Λοιπόν, το είπα 600 φορές. Άμα κλείσει η ναι, ναι, ναι. Θα δώσω τη Μαριάννα μου την πρωτολόγο. Τι, ναι, 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 τι, θα μας κάνει. Ναι, τι νομίζεις, έχω και γιατρό, τι νομίζεις. Εκτός από τον οδηγό που έχω. Ναι, ναι. Λόγω, επειδή έχω και γιατρέσα. Τι θα μας κάνει η γιατρέσα Μαριάννα, για να βοήθησε μας. Ναι. Τι άμα χρειαστείς, δηλαδή, έρχεσαι στο σπίτι. Έρχεται στο σπίτι, ντάγερα. Αλλά δεν θα πληρώσει τίποτε. Αλήθεια. Για σένα, για τα μάτια σου μόνο και να σου κάνουν καλά. Θα με κάνει καλά. Τι θα με κάνει. Λοιπόν. Ναι. Αυτά. Α, αυτά, τι θα με... επειδή έκανα, συγγνώμη λιγάκι, έκανα ένα λάθος. Ναι, ναι. Μόλις περνάς την Καλυθέα, είναι δεξιά. Μάλιστα. Το πρώτο μαγαζί. Το λύσαμε. Και ευχαριστώ τον Top Gun. Που πήρε, αλλά θέλω να μου στείλει το δικό του Facebook για να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Βέβαια, μάλιστα. Κάτι Νέα Ιωνία να μπει για να μου στείλει το δικό της στο μέσο. Μάλιστα. Και τη Μαριάννα την παθολόγα, τη γιατρέσα. Ναι, και τη Μαριάννα θα έρθει για σένα. Ναι. Η τέτοια ποια είναι, η χαρτομάντισα ποια είναι. Η Μάτσα η Μαρία. Η Μάτσα Μαρία. Μπορεί να με ξεματιάσει και αυτή λίγο. Μπορεί να είναι και Μάτσα. Βεβαίως. Ναι. Κάνε όλοι τελειώσει η εκπομπή, θα τη στείλω μήνυμα και θα σε κάνει. Εντάξει. Τι έγινε. Άλλο, μπορεί, τίποτα, τελειώσαμε. Αύριο θα είμαστε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ καλημέρα, για τις ιατρικές συμβουλές. Πώς το σκέφτηκα τόση ώρα. Το μάτι, τη γιαγιά μου θα βάλω να σε ξεματιάξει. Ναι, ναι, να γίνουμε τέτοιο. Ξέρεις, πρέπει να την κρυφτεί την προσευχή έτσι και μετά γίνεται καλά. Διαθαύματος. Διαθαύματος αυτά. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κομπλεξικός παρουσιαστής είσαι. Γιατί. Μα γιατί το λες αυτό. Τι προβληματικός άνθρωπος. Δηλαδή ντρέπεσαι για μας και επειδή είμαστε ανώτεροι σου, ντρέπεσαι να μας παρουσιάζει. Πες την Ιωάννα ότι ο Φωτιάδης είναι τηλεοπτικός αστέρας. Δεν θέλω τώρα για να μην αισθανθεί ιδέος. Ακόμα. Όχι, για να μην αισθανθεί εσύ κατώτερος. Λες, σωστό και αυτό. Έχεις με ένα μικρόφωνο, ενώ ο άνθρωπος το έχει με την κάμερα. Πες τα εσύ εδώ, κάνει τις συστάσεις. Ναι. Ιωάννα δεν ξέρεις, τώρα θα κρύβει αυτός για να μην... Υποβιβάζω τον αγώνα. Έχω περάσει τόσο πρωινά με τον Μπατμανίδη που δεν πέφτει με τίποτα μπροστά στα μάτια μου. Ναι, κι όμως, έχει ένα δίκιο σε αυτό, ότι από τη στιγμή που είναι Φωτιάδης, ναι. Στο YouTube Anita GR θα σε πω άμα πέσει ο Μπατμανίδης. Ναι, είναι μεγάλος αστέρας, είναι μεγάλο ταλέντο. Και στις 12 Μαΐου, Ιωάννα, μην τεχνιόμαστε, στο Anita Airline. Θα γίνει σφαγή. Από τώρα το έχουμε γυρίσει στο... Το κατάλληλο είναι ανοιχτό. Δεν κουνιέται τίποτα. Έχω εξαφανίσει και το κομπιούτερ. Έχω χαλάσει και με το κατσαβίδι τα κουμπιά στην τηλεόραση. Να μην τα αλλάξει κανένα. Θα βάλουμε αντίστροφη μέτρηση για τις 12.
45 μέρες και τόσο να πούμε. Έτσι, να μετράει ανάποδα. Ποιο double και ποια φιέστα. Ποιο double, πλάκα κάνεις τώρα. Εγώ δεν θα πάω στους πανηγυρισμούς για να είμαι κάτω στο Anita Triana. Εμείς θα κατεβούμε, ναι, θα κατεβαίνει εδώ τα πούλματα, θα κατεβαίνουν το Σάββατο. Εμείς θα κατεβούμε Κυριακή. Κυριακή θα κατεβαίνουμε και θα μας χαιρετάτε. Έτσι. Πόσα λεωφορεία, η μεγαλύτερη εκδρομή θα είμαστε. Η μεγαλύτερη μετακίνηση πρωινών ακροατών. Πρωινών, ωραία φίλε. Έτσι. Για τεράστια καλημέρα σας στέλνω τα φιλιά μου πολλά. Φιλιά. Εγώ για άλλους συνακροατές δεν ακούω, αλλά εντάξει ρε φίλε. Σας πειράζει που είμαστε όλοι πρωταθλητές, σας πειράζει που είμαστε και όλοι γιατροί και με τα γιατροσώπια μας. Εντάξει ρε φίλε, μην τρελαθούμε. Τα πάντα είμαστε. Είμαστε όλα και πυροτεχνίτες πλέον όλοι. Ναι, ναι. Με το ΜΠ ξεκινάς ή με έψιλον ΜΠ? Με έψιλον. Μπυροτεχνίτες. Α, μπυροτεχνίτες. Καλά. Είμαστε. Έτσι, έτσι αφηγούς. Φιλιά, τσάω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ο φίλος μας ο Μιχάλης Φωτιάδης έχει εμφανιστεί στην Ανίτα. Έχει άμεσες επαφές και θα το ξαναπράξει στις 12 του Μαΐου. Θα είναι εδώ, θα εκπροσωπήσει την εκπομπή μας. Να θες να του μεταδώσεις ένα μήνυμα, να τον... Άμα είναι να πάει στην Ανίτα, ναι, 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 ναι. Θα σου γράψω. Θα μου γράψει εδώ, ναι, έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπαμπή. Παρακαλώ. Θα πάω Τζαμάικα, το ξέρεις, φεύγω. Το ξέρω, ναι. Ναι, το ξέρω. Στην παραλία έχω πάρει ένα MP3, έχω πάρει ηχεία. Και θέλω να μου πεις ένα site για να μετατρέπω τα YouTube σε MP3. Και να μπορώ να παίζω Μπατμανίδη στη Τζαμάικα. Δηλαδή είσαι μωρό μου για μια συνεργασία να. Θα σου στείλω το CD μου, ρε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από το YouTube. Πάντως, να το μοιράζεις κιόλας. Άμα γράψεις YouTube convert MP3 του βίντεο στο MP3, θα σου βγάλει 1000 site. Θα μου το βγάλει. Τσιμπάβιο, θα μου το βγάλει. Convert. Ναι, μα θα στείλω εγώ μωρέ, 10 ευρώ κάνει. Θα παίζει Μπατμανίδη στην παραλία τη Τζαμάικα. Μόνο αυτό σου λέω. Α, έχουμε. Έχω πάρει 2 ηχεία. Α, καταπληκτικά, ναι. Ναι. 2 ηχεία, στερεοφωνικά θα σ' ακούνε. Ωραία. Έχουμε γράψει και ρέγγε κομμάτι, ναι. Θα παίζουμε και μπαλίτσα στην παραλία και θα ακούμε Μπατμανίδη. Ζωάρα. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Τίποτα άλλο. Τσαο, τσαο. Για πες, Ιωάννα, η αναστάτωση που σου προκάλεσε η παρουσία στη σημερινή εκπομπή, πώς συνετέλεσε στο να δεις. Φαντάζομαι πάλι κανένα τρομακτικό όνειρο. Καμιά καταδίωξη θα είδες τώρα, ε. Θα σου πω. Το πρώτο όνειρο είχα πάει σε ένα κάμπινγκ. Α, μάλιστα. Και καλοκαίρι. Πάρα πολύ χαρούμενη. Υπερβολικά χαρούμενη. Είχα πάει και σε ένα live, εξοχή, τα λοιπά, όλα μια χαρά. Ο μονιστικός, ναι, ονειρεύεται. Ναι, ναι. Στο δεύτερο όνειρο. Αυτό ήταν απλά πήγε σε ένα κάμπινγκ. Ναι, ήταν όμως ωραία εμπειρία. Άπια στο όνειρο το κάμπινγκ, ξέρεις πόσο έχουν πάει τα κάμπινγκ. Ε, πόσο ακριβά είναι. Ξέρω. Αποκλείται να έχει. Α, έχει κι όμως. Ο ονειροκρίτης έχει εξήγηση για το κάμπινγκ. Δηλαδή, μερικές φορές με εντυπωσιάζει. Κατασκήνωση κάμπινγκ. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι βρίσκεται σε κατασκήνωση ή σε κάμπινγκ σε μια ωραία εξοχική περιοχή, σημαίνει ότι θα έχετε ευχάριστες αλλαγές στη ζωή σας που θα σας προσφέρουν χαρά και ευτυχία. Πάμε τώρα στο προκείμενο, γιατί όλα τα όνειρα που βλέπεις σου οδηγούν στην παντριά. Έτσι ξεκάθαρα. Αν μια γυναίκα ελεύθερη ονειρευτεί ότι βρίσκεται σε στρατιωτική κατασκήνωση. Αυτός μην το ακούσουν οι φίλοι μου καλύτερα. Σημαίνει ότι θα έχει καλοτυχία και ένα πετυχημένο γάμο. Σκηνάκια δηλαδή να κάνει. Ωραία, τι δηλαδή. Pin-up θα ήμουν εκεί πέρα. Pin-up girls τρώτο. Ποιες οι πιθανότητες μια γυναίκα να κάτσει να δει σκηνάκια στον ύπνο της? Όσο και άλλο πρόσαλο ψυχικό κόσμο να έχει. Πίστεψε με, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Γιατί οι άντριδοι που έχουν πάει φαντάρι, για όλη τη ζωή βλέπουν ακόμα όνειρο ότι είναι στο στρατό. Φιαλτικά. Το έχω πάθει και εγώ. Έχω δει σε κάποια φάση τη ζωή μου ότι είμαι στο στρατό και ξυπνάω και υδρωμένος, μουσκεμά και τέτοια. Καψόνια, έβλεπες ότι έκανες. Όχι, ότι ήμουν στο στρατό, αλλά στο στρατό από την άλλη. Τι δεν έκανες την πέλεψη. Ήμουν αυτικισμένος, γιατί στο στρατό ξυπνούσα με 6.30. Δεν ξυπνούσα 5 το πρωί. Καταλάβεις. Αν όμως λέει μια παντρεμένη γυναίκα ονειρευτεί ότι φιλοξενείται σε σκηνή κάποιου στρατιωτικού. Έχει κάνει ολόκληρο σενάριο ονειροκρίτης. Θα πρέπει να προσέξει συμπεριφορά της, γιατί πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στο γάμο της. Τι λες ρε ονειροκρίτη. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Ανυπέρβληπτος, απίστευτος Λευτέρης. Ναι. Πάρω, λέει, πήρα και δύο ηχεία να ακούω στερεοφωνικά. Ναι. Αν είναι δυνατόν με τα δύο ηχεία να ακούω στερεοφωνικά. Εσύ τώρα, σαν τεχνικός που κατέχεις τα πάντα και μουσικός, ναι, πρέπει να ξέρεις ότι με δύο ηχεία πρέπει να έχουμε σαν σαράουτ. Πρέπει να είναι από τέσσερις κατευθύνσεις ο ήχος. Ναι. Να, αυτό. Να μας ενημερώσει ο φίλος ο Φωτιάδης, αν η γιατρέσα κόβει βεντούζες. Σωστό και αυτό. Και το... Δεν επιλύσαμε την απορία να παίρνουμε και δύσυρα. Βεντουζολόγο. Εδώ θα ανοίξουμε γραφείο. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας. Βγάλουμε και κάρτες. Θα βγάλουμε κάρτες στην κοπέρα, θα αφήσουμε εκεί τις κάρτες. Έχεις λίγο φιχαλάκι, θέλεις κι εσύ. Ναι, θα σε βοηθήσει, θα σε βοηθήσει. Ρε την Κυριακή, ναι, από τις 6.30 ώρα μέχρι τις 7 που το μάτι δεν το είδα. Με πήρε ύπνος. Σου λέω, ήμουν να πάρω βραστά. Και 7 άτομα, οι υπόλοιποι 6 ήταν εξειδικευμένοι και εγώ έκανα όλο το χαμαλίκι. Σου λέω, σε γύρω 1000 δέντρα, ελιές καινούργιες που είχαν χαντάκι, ήταν φυτεμένες αυτές και δίπλα δεν είχαν χαντακάκια. Απλώνανε αυτοί τις σωλήνες. Υπάρχει μια στέρνα εκεί. Και στο διάλογο θα τους κάνουμε τόσες σωλήνες που λένε και οι τέτοιοι. Ρε σου λέω, για 10.000 δέντρα τώρα πρέπει να ποτιστούν από μια στέρνα σε 7 μέτρα βάθος. Και ίσα με διαστάσεις ποδοσφαιρικού γηπέδου, ιδιόκτητα όλα αυτά, κατάλαβες. Και από εκεί απλώθηκαν και εντάξει, άλλοι ξέραν και μοντέρναν και κάποιος έπρεπε να κουβαλάει τις κουλούρες, οι οποίες ήταν 300 μέτρα, 45 κιλά βάρος. Αλλά τι να βάζεις σήμερα. Μάλιστα. Έγινε, συγχαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Και μέχρι που να πάει σε Τζαμαϊκά, Λευτέρης, θα έχει φύγει η Τζαμαϊκά από εκεί. Θα σταματήσει τα αεροπλάνα να πούμε να πάει η κολυμπόνεση με το πλοίο. Φτάνει, έτοιμος είναι με το ένα βήμα. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το Σάββατο. Ναι. Βάζω τον ύμνο του Πασόκ σε Σάρενγκτον στο κινητό μου. Πολύ ωραίος, ναι. Νομίζω ήταν μια πολύ ορθή κίνηση. Βεβαίως, ορθόδοξη κίνηση, θα έλεγα εγώ. Ναι. Χθες διαβάζω ότι η κόρη του Μάνου Λοΐζου κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, το ξέρω ότι ισχύει. Το καλύτερο όμως, ναι, για πες. Εγώ μπορώ να αποφάσεις τώρα τι να κάνω. Ναι. Εντάξει, έλα μου, ναι. Το Πασόκ αφού δεν υιοθέτησε το Πασόκ. Δεν υιοθετεί, κάνει τον ίδιο το Πασόκ. Γίνονται κινήσεις για να επανέλθει ο ήλιος από τη στιγμή που έσβησε ο ήλιος το Πασόκ, θα σβήσει και μεγάλη σοσιαλιστική παράταξη. Βέβαια το καλύτερο τώρα σε αυτή την περίπτωση, στο ότι ανακοινώθηκε το όνομα της κόρης του Μάνου Λοΐζου ως υποψηφίας με το... Το είχε απαγορεύσει να παίζουν. Ναι, το είχε απαγορεύσει με το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το καλύτερο είναι ότι βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορούν για νεποτισμό και οικογενειοκρατία και ότι εκμεταλλεύεται το όνομα του πατέρα της. Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όπως έγραψε ένας φίλος στη Νέα Δημοκρατία και το σαμάρι του Καραμαλή για να κατεβάσει εκλογές, βιάζει. Το βγάζει βουλευτή. Είναι έτσι από τα ωραία, από τα παράδοξα. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Άντε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Παπί, παρακαλούμε. Αν είναι να πάει και η Ιωάννα στο στρατό. Ναι, αυτό είναι τελικά το συμπέρασμα του ονείρων. Για εκεί είμαι. Τα κλιμάκια στο στρατού πρέπει να γίνουν μεικτά. Ναι. Να είναι και αγόρια και κορίτσια στο στράτευμα. Αυτά ονειρεύεσαι εσύ στον ύπνο σου. Και τα κορίτσια να είναι στα μαγειρία και εμείς στη Σκοπιά. Μάλιστα. Πολύ καλό. Ναι. Θα περνάμε ωραία στο στρατό. Θα πάνε όλοι, θα θέλουν να πάνε. Όλοι. Ναι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Η Αλίκη είχε πάει. Η Αλίκη. Έτσι. Αλίκη μπομπομ down. Αν δεις, λέει, μια εγκατάσταση κάμπινγκ, πολλοί από τους συντρόφους σου. Τι εννοεί εδώ πολλοί από τους συντρόφους? Πόσους συντρόφους είναι? Θα μετακομίσουν αλλού και οι προοπτικές σου θα εμφανιστούν σκυθροπές. Ιωάννα, για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι βρίσκεται σε κατασκήνωση, σημαίνει ότι ο καλός της δεν θα αργήσει να ορίσει, να το, την ημερομηνία του γάμου της. Και ότι θα αποδειχθεί και καλό σύζυγο. Έκανε την τύχη σου, Ιωάννα μου. Ήρθε εδώ και να βρει και την τύχη. Δόξα τω Θεώ που ήρθε. Με φώτισε ο Θεό να έρθει. Τέλειωσε τώρα. Θα φας κουφέτα. Είδε κάμπινγκ, κουφέτα έχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να συνεχίσω λίγο το προηγούμενο που είπε. Δεν είναι μόνο η κόρη του Λοΐζου. Μιλάμε τώρα για χειρότερα πράγματα. Βάλανε και το γιο του Πλουμίδη. Παραδοσιακό αριστερό από του πλέον που υπέστη διάφορα, κουκουέ ο άνθρωπος, και αυτή τη στιγμή
ο χειρότερος εχθρός του, εχθρός τέλος πάντων, του συνασπισμού και μετά εσωτερικού και μετά συνασπισμού και μετά ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά είναι του ΚΚΕ. Mm. Και κάτι άλλο που το διάβασα σήμερα το πρωί και η Κατερίνα Θάνου. Mm. Για να δούμε όλοι μαζί πόσο λάχανα μας θεωρούν και μάλιστα, πόσο τέτοια. Και μια που θυμήθηκα το λάχανα, σε παρακαλώ κάποια στιγμή να μας βάλει στα ζαβατικά Χαλάν. Το χωράει να μου. Ποιο είναι αυτό? Εσύ του τέτοιου, που γράφει τα τραγούδια από τους αγαμουστίτες. Α, Παχίδη, του Παχίδη. Του Παχίδη, ναι, 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 τα ζαρζαματικά. Άμα είναι στα ψυγεία δεν κρατάν και τέτοια να πω. Κάπως έτσι, όχι, όχι, ψάχτω, είναι κάτσε καλά να πω. Κι άσου να παίξει λίγο. Τα λαχανικά λέγεται. Τα λαχανικά. Έγινε, συγχαρητούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Τέλεια, περνάμε εδώ πέρα. Με τα συνάκια μας μετά, έτσι μας. Το κατάλαβα, γιατί ο Λευτέρης ονειρεύεται πάρτι και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, Μπαμπίνο, δεν ξέρω, το είδες το παιχνιδάκι χθες? Το είδα, ναι. Εντάξει, μεγάλη η Γιουβέντους. Τα είπαμε. Πιάσαμε και το σκοράκι, ναι, εγώ τώρα ανοίξα τώρα. Πολλοί κόσμος το πίστευε, εντάξει, γιατί... Εγώ ειλικρινά πίστευα και το hat-trick, αλλά... Εγώ το έπαιξα, παιδιά, 10 λεπτά το βάλα. Τραγικός, έβαλα ένα 10 λεπτό και πήρα 2 ευρώ. Γελίος, εντάξει, δεν ντρέπομαι που το λέω, αλλά το έκανα. Εντάξει. Θα μπορείς να βάλεις, δεν πάμε 2,5 ευρώ, ρε. Όχι, 2,5 ευρώ, 2,5 ευρώ είναι περιουσία. Πλάκα κάνεις. Λέμε 2,5 ευρώ θα πέρα κανένα πέντε. Τέλος πάντων, έτσι για το χαβαλέ τα βάζουμε αυτά. Θα μου πεις με τα 2,5 ευρώ φαγούν τα λεφτά του λογαριασμού. Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή τα έχω κάνει αυτά τα 2,5 πέντε ευρώ και τέτοια, μια χαρά. Ας ξαναεπιστρέφω στο παλιό μου. Στην παλιά μου μέθοδο θα παίζεις 10 λεπτά να τελειώνουμε. Και να είσαι σίγουρος. Έτσι. Για όσους έχουν υποτιμήσει τον Κριστιανό, γιατί τον κρίνουνε. Ούτε εγώ ήμουν ένα μεγάλος φαν του Κριστιανού, αλλά έχω τρελαθεί με την προσέγγιση που έχουμε καθαρά από την εμφάνισή του και μόνο. Και όχι από τις ικανότητες του, τις ποδοσφαιρικές. Εντάξει, πουλάει γι' αυτό, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ας κάνω καθένας, ας κάνω ό,τι θέλει, και ας είναι και γραφικός και τέτοιο. Ο Μπέκαμ, γιατί ήταν, τι πουλούσε πιο πολύ η ποδοσφαιρική του, ήταν μεγάλος ποδοσφαιρικός. Ναι, ναι, αλλά νομίζω έκανε λιγότερα πράγματα. Πολύ από λιγότερα. Καμία σχέση. Καμία σχέση ο Ντέβιτ Μπέκαμ με αυτά που κάνει ο Ρονάλντο. Δηλαδή θέλω να πω, η ομορφιά του, ας πούμε, πάντα ήταν μπροστά από αυτόν. Μα όταν εστιάσουμε, ας πούμε, ο Κλαψ και Άρης και ο έτσι και αλλιώς, και βλέπεις ότι μέσα ποδοσφαιρικά, μόνο η δικιά του προσωπικότητα χθες οδήγησε την Γιουβέντους στο να πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι τόσο μεγάλος ηγέτης, φίλε, και δεν κρύβεται σαν δύσκολα. Δεν είναι μέση να εξαφανίζεται από το γήπεδο. Έτσι, πες τα αυτά. Αν και Αργεντίνος, αλλά εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ ο κολλητός μου είναι όλα Αργεντίνος, όλα Μπάρτσα. Ναι. Στη Βαρκελόνη ήτανε και από τα νεύρα του φωτογραφία με το Μέση δεν βγήκε. Βγήκε με το Σουάρε. Έτσι. Του έδειξε του Μέση. Αντίπινα. Του έδειξε του Μέση. Έτσι, ο Μέση είπε φέτος να παίξει και λίγο μπαλίτσα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν. Είναι ηγέτης, το δείχνει στο γήπεδο, σε τραβάει μαζί του κυριολεκτικά. Γιατί εντάξει, η γήπεδος έκανε μεγάλο παιχνίδι. Ο Μπερναντές ήταν όνειρο και, και το δεξί και το αριστερό μπατ. Αλλά μετράει πάντα αυτό που πάρει τον γκολ, έτσι. Ναι, ήταν ναι. Αυτός παντού και πήγε τον γκολ. Μάλιστα. Όσοι ονειρεύονται τιμωρίες, γιατί πολλοί ονειρεύονται τιμωρίες, να ξέρεις, ήδη τρεις αγωνιστικές ονειρεύονται πολλοί. Ας πάει να τιμωρήσω πρώτα τον Τζόλο και μετά θέλω να τιμωρήσω και τον Ρονάλντο. Σωστό γι' αυτό, ναι. Έγινε. Συγχαρητούμε. Καλημέρα. Φιλιά, τσάου, τσάου. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε στο τελευταίο μας διαλυματάκι. Έχεις ακόμα ένα όνειρο. Ναι, ένα ακόμα. Παντρεύεσαι. Το δεύτερο μέρος. Και στο άλλο το όνειρο πάλι θα παντρεύεσαι. Είναι δεδομένο. Να δούμε. Πάω να ραφτώ δηλαδή τώρα μου λες. Ραφτείς έτσι κι αλλιώς. Έτσι, να ραφτώ. Λίγο να περάσω στο συνάχι. Μπορούμε ναι, θα το καθυστερήσω λιγάκι. Μου φύγει λίγο το κρυολόγημα. Να μπορείς να φάξεις την κουφέτα μετά με ευκολία. Να έχεις τη γεύση τους, κατάλαβες. Στο κουφέτο το κάναμε εδώ για αυτό σου λέω. Φωτιάδης δεν είναι τυχαίο. Τι ότι έχουμε το Φωτιάδη εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη στην Γραμμούλα, θα την πάρουμε με το που επιστρέψουμε. Μικρή ανάπαυλα, καθότι φτάσαμε σε 7.30. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7.40 πρώτα λεπτά, με τα μπούρου μπούρου μπούρου.
ούτε καν δώσαμε ορτολόγια. Ξέρετε ποιος γιορτάζει σήμερα, τι είναι? Είναι Αγίου Λέανδρου Ισπανού, Αγίου Μάριου. Γιορτάζει ο Μάριος ο δικός μας. Α, όχι, ο Μάριος γιορτάζει το 15 Αύγουστο πάντα. Ναι, αλλά ξέρεις το καλό με τους Μάριους, οι Μαρίες είναι ότι γιορτάζουν πολλές μέρες το χρόνο. Θέλουν. Οπότε θέλουν. Οπότε τους συμφέρει. Περνάμε καλά. Έχεις και εσύ πολλούς, έχω και εγώ πολλούς. Οπότε τους συμφέρει, γιατί θα σου πω για το δικό μας το Μάριο. Κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτό. Πάμε μου παλικάρι μου, παλικάρι μου, παλικάρι μου, παλικάρι μου. 15 Αύγουστο την ημέρα της γιορτής μου, εγώ ποτέ δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα πάντα δικιά μου η άδεια να ξεκινάει με το ότι ο Μάριος δεν είναι ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβες, να ξεκινάει 16 ας πούμε κάθε χρόνο τον Αύγουστο, στα τέλη περνώ την άδειά μου. Πάμπο ονειρεύεσαι και μπυρίτσες. Εντάξει, από τώρα. Από τώρα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Λάμπρο. Μας ακούει. Για να το αφιερώσω το κομμάτι. Μπράβο, Λάμπρο. Γιατί θα το ακούσει μετά στην επανάληψη. Α, καλά. Κατάλαβες. Σε ποια χώρα μας ακούει ο Λάμπρος? Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι. Έτσι, τα φιλιά μας στην εξωτική Θεσσαλονίκη. Και με αφορμή αυτό το κομμάτι να πούμε ότι έρχεται το τριήμερο εορτών του Αγίου Πατρικίου. Βέβαια, δικός μας ο Άγιος Πατρίκιος. Και θα τον γιορτάζουμε δε όντως. Η πόλη θα γίνει πράσινη με τετράφυλλα τριφύλλα. Μιλες τριφύλια και πράσινη σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη, πράσινο, πορτοκαλί, λευκό, λοιπόν θα έχουμε ποικιλία. Και τριφύλια, εδώ ακούν οι άλλοι, σου λένε θα πάρουν τα παπάκια και θα έρθουν από έξω, μας περιμένουνε. Σου λέει τι έγινε ρε παιδί μου, θα πούν στην Τζιμισκή καμιά βόλτα και θα ψάχνονται πάλι. Τώρα ξέρουν, τώρα θα γίνουν γνώσεις και να μην ήξεραν θα μάθουν. Περιμένουμε αυτό το τριήμερο για να πιούμε μπύρα δηλαδή. Τώρα θα πιούμε χωρίς να έχουμε ενδιασμούς. Τώρα θα πιούμε για να πιούμε, για να γιορτάσουμε. Μα τα ξενόφερτα μου, ωραία τα χάμχουμ. Γιατί να υπάρχει γιορτή της μπύρας και να μην υπάρχει γιορτή της ρετσίνας, δεν κατάλαβα. Ένας Άγιος που να βγαίνουμε. Τι, εμείς τώρα γιορτάζουμε τον Άγιο Πατρίκιο, να υπάρχει ένας αντίστοιχος ο Άγιος, ξέρω εγώ, Μάριος. Δεν κάνει το Μάριος για ρετσίνα, είναι πιο. Και να βγαίνουν ας πούμε στην Ιρλανδία και να πίνουν ρετσίνες, δεν κατάλαβα. Να υιοθετούμε εμείς τα δικά τους τα πρότυπα. Εντάξει, μάλλον θα κάνουμε κάτι μωρέ πρέπει τώρα. Πρέπει να κάνουμε, να εξάγουμε και το δικό μας πολιτισμό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, μια και χθες εγώ δεν, πραγματικά δεν το περίμενα η Ιουβέντους να βάλει 3 γκολ. Μα ακούγες λόγο επειδή. Τα είπαμε, μέσης άκρης. Ναι. Και να άκουγα, ναι. Άμα δεν το πιστεύω εγώ, σωστό, δεν το παίζω. Μάλιστα. Ναι. Γιατί άμα ήθελα να πάω στον κουμπά, πάω και μόνος. Σωστό και αυτό, δεν χρειάζεται να ακούς Μπατμανίδη. Ναι, μην ισχύει αυτό. Λοιπόν, όσο για τον Ρονάλντο, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ο άνθρωπος είναι μπαλαδόρος. Μπορεί και μπαλαδόρος και πολλοί πιστεύανε το ότι δεν έχει κίνητρο, ότι έφυγε από τη Ρεάλ, ότι είναι σαπάκι, ότι το βγάλαμε βετεράνο, το ένα το άλλο. Εντάξει, ώστε σε αυτό συνήθως βιαζόμαστε, συμπεράσματα βιαζόμαστε. Αλλά είναι showman ο άνθρωπος και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα το γιατί δεν το θέλουν πολύ, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Αλλά... λόγω εμφάνισης και συμπεριφοράς. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις μέσα. Και εσύ αν έχεις όλα αυτό το λογαριασμό στην τράπεζα, ρε φίλε, και τι καλά, δεν το κατάλαβα. Οι μασχάλες μου θα ήταν μπριμέ. Τρίχες τη μασχάλη θα έβαφα και θα τις έκανα. Λοιπόν, όλα από εκεί ξεκινάνε, ανάλογα με το λογαριασμό στην τράπεζα. Λοιπόν, τα μηδενικά και τα ψηφία. Τώρα σήμερα έχει το. Περιμένουμε το βράδυ αυτό το Bayern Liverpool. Για να δούμε. Τι θα για δούμε. Για να δούμε, δηλαδή, τώρα τι να σε πω. Εντάξει, το λέω, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. 0-1. Άμα φάμε γκολ, άμα μας κάνει το 1-0 αυτή, μετά μας κόβω για τρίμπαλο. Λες, αλλά άμα κάνουμε το 0-1, πιστεύω ότι θα προκριθούμε και θα κερδίσουμε κιόλας. Ναι, θα περάσει. Δεν μας έμεινε κάτι για το πρωτάθλημα, άντε γεια. Έτσι πως πάνε. Εφτάρα χθες η City. Καλά τώρα, εντάξει, την πεθαμένη Σάλκε τώρα. Σωστό γι' αυτό. Αφού να φανταστείς το over 3,5, στο 1,60 το έδινε. Καλά, εντάξει, γελάει ο κόσμος. Στοιχηματικά, μπράβο. Οπότε. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ωραία, τι κομμάτι μας έχεις βάλει, ρε μεγάλε. Το ποιο? το Ιρλανδικό. Το Irish Pub που άκουγα. Τώρα πώς το λένε και αυτά θα μας πεις. Ναι. Θα το ξαναβάλω, γιατί όχι. Ξαναπέξω. Όχι, πες το. Θα μας βάλεις τα λαχανικά μετά, τα δραματικά λίγο. Έτσι, θα τα βάλω. Ναι, πράσινα είναι και αυτά. Πράσινα είναι και αυτά. Ποιο είναι, μας το πει. Είναι Ramjack, το An Irish Pump Song.
Παγ, παμπ, άρα. Άρης, γιατί ακούγεται Άρης Παμψόκ. Άρης, Άρης, σου λες Άρης. Παντέρα μεγάλα, Άρης και στον Άγιο Πατρίκιο. Α, κάτι άλλο, επειδή τώρα που Σαββατοκύριακο το προηγούμενο έπαιζα γραμματεία, έγινε μια Ευρωλίγκα με αμαξίδιο εδώ, επίσημη, ποιος θα ανέβει από γάμα, Β' Ευρωλίγκα, τα παλιά να πούμε είναι κάτι καλά. Είχαμε και διαφημίσεις στον Λίμπερο, τους αγώνες. Όχι, σπόσορας ήταν. Ναι, σπόσορας, ναι. Ναι. Ήταν ο Μαντζούκης και το μετέδιδε σε site, πώς το λένε, το τραγούσαν. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ζωντανό. Και μιλήσαμε και γνωριζόμαστε με τον Μαντζούκη και μιλήσαμε λίγο για Iris Music και μου λέει, έλα ρε να... Α, θα παίξει κάποιον, ναι, θα παίξει DJ, ναι. Ναι, στείλ το μου και σε Messenger τώρα να το κάνουμε. Εντάξει, θα το βρω. Εντάξει, οκ. Okay. Ποια πάντη είναι. Ναι. Γιατί αυτές τις μέρες τώρα θα είναι στα πάνω του Ματζούκης. Ω, καλά, εννοείται. Μάλιστα, έγινε. Συγκρατούμε, τσάω, τσάω. Έχουν έρθει οι Ιρλανδοί σε live Μπάμπι Μπατμανίδη πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, όταν είχε παίξει ο Πάκ με μια βορειοϊρλανδική ομάδα. Και είχαν ξεμείνει στη Θεσσαλονίκη. Πώς τη λέγανε, βοηθήστε με λίγο ρε παιδιά, εκείνη τη βορειοϊρλανδική που είχε παίξει ο Πάκ. Και πότε ήταν, το 13, ήταν το 12. Και είχαν ξεμείνει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα και παίζαμε εμείς live. Και ήρθαν εκεί και πήγανε μπύρες να μου και ακούγανε τσικετέλια και ρούμπες. Σίγουρα, σίγουρα. Ένα στείλουν εμάς να πάνε να παίξουμε εμείς τη γιορτή της Ρετσίνας, να την κάνουμε στην Ιρλανδία. Εκεί θα έρθω κι εγώ. Στην Ιρλανδία, να ξέρεις. Εκεί ξαφνικά σ' αρέσει ο Πατμανίδης. Έλα τώρα, δεν σε έχω σε πορτάρει εγώ. Ένα Άγιο Βαλεντίνο που ήρθα και τα άλλα. Έτσι δεν τα ξέρεις. Και με πυρετώ. Υπηρετείς την τέχνη, Ιωάννα μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Μιλήσατε για τον Άγιο Πατρίκιο, έτσι, ναι. Και λέτε έναν Άγιο και για τη Ρετσίνα. Μην και θα σου κάνω τον Άγιο. Ναι. Υπάρχει ο Διονύσος, κύριε Μπάμπη, ο οποίος είναι και πυρηγενής. Ποιος, ο Άγιος? Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μα, είναι Αθηναίος πολιούχος και είναι εκτός εκπομπής. εδώ έχουμε Άγιο Δημήτριο, δεν το θέλουμε. Περίμενε, είναι πυρηγενής, κάτσε, είναι λιμναίος. Τι πυρηγενής? Πυρηγενής. Μάλιστα. Είναι πυροτεχνίτης. Α, πυροτεχνίτης, το Φωτιάδη είναι. Ναι. Κατάλαβα. Συνδέεται με τη γονιμότητα μέσω του εκπληρωμένου έρωτα. Μάλιστα. Τι άλλο, τίποτα. Αυτό τελειώσαμε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άκουσες χτες για το House of Commons τι έγινε? Όχι. Γιατί εμείς είμαστε common people. Όχι. Και... Α, στο House of Commons έγινε, φώναξε ένα order. Άκουσες τίποτα εσύ, Ιωάννα μου, για το House of Commons? Δεν άκουσα κάτι. Δεν άκουσες. Στην Βουλή της Αγγλίας, κύριε Μπάμπη. Α, μάλιστα. Κωδικά ονόματα, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ νομίζω καμιά σειρά είναι αυτό. Και εγώ κάτι τέτοιο περίμενα και λέω, πότε βγήκε αυτή η σειρά. Αύριο, στη συνέχεια της εκπομπής. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την κούλα μας. Κάνετε! Άρα εδώ με τα φλάουτα! Παπαρά, παρά, παπαπαπαπαπαπα. Είμαστε πολύ καλά εσύ! Χαίρομαι πολύ που ακούω την κοπέλια. Κάτσε, η Αναστασία είναι ή η Ιωάννα? Η Ιωάννα είμαι! Γεια σου ρε Ιωάννα! Γεια σου, καλημέρα! Είμαι. Το ξέρω! Γεια σου, καληνύχτα! Γεια σου, καληνότσε! Καλά έχω να σ' ακούσω! Έχω λίγο καιρό να έρθω, αλλά τελικά ήρθα και θα μείνω! Εδώ με τις μπύρες ήρθε, ναι! Πήρες η Ρετσίνα είναι πιο ωραία. Έτσι, πες τα κουλά μου, πες το πρωί μας ακούει κανείς τυχαία εδώ. Άλλοι μιλάνε για Μπάρις Δημητριακού και Κόνφλεξ. Εμένα δεν μ' αρέσει η πείρα, παιδιά, η Ρετσίνα μ' αρέσει. Έτσι, μαζί είμαστε. Στο ίδιο δόγμα. Ναι. Τι λέει? Καλά μωρέ, δεν βαριέσαι, να εδώ. Συνάχια. Α, κούλουμα που έκανες, πήγες? Πήγα κάπου, να πήγα εδώ, στη Θέρμη πήγα. Τι έκανε, μαζί με όλους τους Θεσσαλονικείς. Γίναμε Αθηναίοι που πάνε εκεί στο Φιλοπάπου και στη Βάζονται. Άστα να πάνε. Στη Θέρμη, σαν θερμός άντρας που είσαι. Πήγε. Τι ωραίο, θα το λέω κι εγώ, μ' αρέσει. Έτσι, να είστε. Είχε κρύο χθες και σήμερα να δούμε τι καιρό θα έχει. Θα έχει πάλι κρύο και αυτό την πατήσαμε και έχουμε τώρα τα συνάχια και τους βήχες και τις κλειστές φωνούλες. Τι να κάνω, ναι. Κοίταξε,
να πίνεις ένα μπουλάκι κάθε πρωί. Σαν το Ρόκι. Ναι, ο Ρόκι το έκανε αυτό. Εγώ το κλωσάω το αυγουλάκι. Τρύπα που δεν είσαι κοντά να σου δώσω εγώ. Α, μα αυγά από υπέροχες κοτούλες που έλεγε και ο Μαζονάκης. Έχεις κοτές στην αυλή. Θα έχεις μία φωνή μετά, δεν θα σε πιάνει τίποτα. Μάλιστα, δεν με πιάνει ούτε το ραντάρ, ας πούμε, της τροχέας. Μα θα τρέχει τόσο πολύ. Ιωάννα, εσύ πώς τα πέρασες, τα κουλουπά? Γενικά. Τα πέρασα πολύ καλά. Βρεθήκαμε, αν και είναι λίγο ανορθόδοξο αυτό που θα πω, βρεθήκαμε για να ψήσουμε. Τι όρθιο, δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν έψησε στα κούλουμα, πλάκα μας κάνεις. Εννοείται, αυτό σαν πρωτομαγιά ήτανε. Αυτό κάναμε κι εμείς, πρωτομαγιάσαμε νωρίτερα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε, κούλα μου, φιλιά. Έγινε, καλημέρα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Να μια πρωτοποριακή σκέψη από το φίλο μας τον Γιούρη που λέει: καλημέρα, θα μπορούσε η Αγιά Βαρβάρα να ταυτιστεί με τη Ρετσίνα ως προστάτηδα και Άγια. Και το Τούμπα Λίμπρε λόγω επειδή λέει γεωγραφική τοποθεσία έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το συγκεκριμένο σπίτι. Έχει ένα point, έχει ένα point. Ωραίο είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Αυτό που είπε η Κούλα, ναι. Από εκεί βγήκε η έκφραση. Άντε ρε, ρούφα το αυγό σου. Έτσι, ρούφα το αυγό. Όταν είσαι άρρωστος και το παίζεις και καλά, βάγκα σε λίγο. Άντε ρε, ρούφα το αυγό σου. Ναι. Όσον αφορά τώρα για τον Έλληνα Άγιο που ψάχνεις, ναι. Εμείς έχουμε. Τον Άγιο της Ρετσίνας. Όχι. Εντάξει, είναι, παίζει και αυτό, αλλά μιλάμε τώρα βιομηχανοποιημένη ρητσένα και ξέρω εγώ εδώ μιλάμε στα καζάνια, εκεί με ανθρώπους ας πούμε της βιοπάλης, έχουμε σε καθημερινή βάση τον Άγιο Τσίπουρο. Και να μην πω τώρα τον Άγιο Κούμαρο, ο Νίκο Τζακ Ντάνιελς, θα είπαμε, που βγαίνει από Θάμνο και επειδή δεν είχε φέτος πολλές βροχές, λοιπόν έχει 21 ευρώ το λίτρο. Το Τζακ Ντάνιελς έχει 23.750. Μάλιστα. Δηλαδή τι να μας πει τον Τζακ Ντάνιελς. Τι να μας πει και όλα τα υπόλοιπα, ναι, και όλα τα υπόλοιπα τσίπουρα που είναι από Σταφύλια, από Κράνα και από Σίκα γίνεται στην Κρήτη, από Δαμάσκηνα, έχει 7 ευρώ. Αλλά το τέτοιο κάτω από 18 δεν πέφτει το κούμαρο. Έτσι. Limit up. Μάλιστα. Έγινε έτσι. Εγώ θα το βρω, θα το ψάξω. Φιλιά, τσάω. Πώς είναι η Αγία Παναγία η Μεραντιώτησα? Να φτιάξουμε τη Ρετσινότσα. Υπάρχει στην Πειραιά περιοχή που λέγεται Ρετσίνα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα δώσω συγχαρητήρια στον προηγούμενο γιατί το κουμαροράκι στην Κρήτη είναι το πρωτοράκι και έγινε το και το φοδωράκι. Τσάω, γραμμούλια. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Δεν μου λες. Γεια σου. Ήρθες εχθές, προχθές εδώ και δεν πήρες ένα τηλέφωνο ότι ήρθες εδώ στο πάρκο, εδώ στο φράγμα. Πώς δεν πήρες ένα τηλέφωνο και ήσουν εδώ. Εδώ ήμουν. Πώς δεν πήρες. Να κάνουμε κανένα φουλιαμά. Να εκεί να πάω και στη Μαρία, εκεί στη Αντιδήμαρχο εκεί πέρα να κάνω. Να, μα. Γιατί ήρθες εδώ στο φράγμα. Ντροπή μου. Καταρχήν κάνουμε εκδηλώσεις εκεί πέρα, κάνουμε χορούς, κάνουμε αυτά. Έχουμε το αντάνομα τους βλάχους. Μια φορά στο 4 χρόνια γίνεται. Ναι, έχει μια φορά σαν την Ολυμπιάδα. Ολυμπιάδα βλάχων είναι και αυτό. Σωστά, μπράβο τα κόμματα. Πώς δεν έκανες εδώ. Συγγνώμη, ρε Μιχάλη μου, δεν είχα το μυαλό να το σκεφτώ. Δεν πειράζει, την πρωτομαγιά. Καταρχήν, σ' άρεσε. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ κόσμο. Έχει κάνει ο Δήμαρχος. Τις πάπιες ταΐσαμε που λέει και ο Πανούσης, ναι. Και Πανούσης. Και εκεί γίνεται και το πέστο που ήρθαν οι τραγουδιστές, που γίνεται το αυτό. Τα live που γίνεται. Μαζεύει 5.500 κόσμο και το κομμάτι. Σαν να γεμίζεις το παλέντε σπόρ ένα πράγμα, ένα μικρό παλέντε. Μπράβο, δηλαδή κάποια στιγμή άμα και ανεβεί η κομπανία, το λόγο επειδή και το Πατμανίδη, θα κάνουμε τέτοια, έχουμε και γίγονες. Άρα είσαι ψυχαρά, να είσαι καλά Μιχάλη μου. Τι θέλω δηλαδή. Φιλιά, φιλιά. Τι έγινε με ουίσκια και ρετσίνες πρωί πρωί, τι το κάνατε το γυρίσαμε. Έλα τώρα για να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Δεν βγαίνει η φωνή τουλάχιστον να πιούμε, να μην το θυμόμαστε. Τι λέει πάλι τώρα με τις ρετσίνες και τα ουίσκια και τώρα πρωί πρωί. Πρωί πρωί. Αγιά μας. Και μπορεί να και το άλλο τραγούδι και δεν σου κάνω τον Άγιο. Δώστο. Αμάρτησα. Άρε τι με κάνεις. Άρε Κούλα τι με κάνεις. Αμάρτησα. Αμάρτησα για πάντα. Φιλιά, τσάω, τσάω. Μεθύσαμε με τα χνότα και τις αναθυμιάσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Σινεμά και σπιτάκι μετά. Έτσι ακριβώς. Καλύτερα, Ζάκη.
που έλεγε. Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ να δω πάπια και να μην τραγουδήσω αυτό το στίχο, αυτή τη διασκευή. Μας έχει καταστρέψει πάνω. Λου Ριτ, κανονικά μας έχει καταστρέψει. Να δώσω τα αποτελέσματα της σημερινής εκπομπής. Ναι. Φωτιάδης 4. Ναι. Λευτέρης 10. Ναι. Και η νευρασθενική Εύα Μπράουν του Άρη 11. Μετρούσες τις τέτοιες, ε. Μάλιστα, ναι. Τώρα μην κάνεις χαρακτηρισμούς εσύ τώρα και έχουμε... Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα 0 εδώ. Καλημέρα και στην τελευταία μας γραμμή. Καλημέρα. Μπάμπη. Βέλα. Για το γαρδίκι είμαστε 15 Αύγουστο στο πανηγύρι των Βλάχων. Θα γίνει της Πόπης τα Τρίκαλα. Έτσι. Έλα να πάμε γαλλικό προφιτερόλ του Τριζόνι. Ερχόμαστε, έλα. Ερχόμαστε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, το λόγο επειδή σιγά σιγά θα οδηγηθεί προς την λήξη της σημερινής αναμετρήσεως Ιωάννα μου. Α, γιατί. Γιατί μα πήγε, γιατί είναι τόσο λίγο. Πήγε 8 η ώρα για να, γιατί. Για να έρθει και καμιά εκπομπή που έχει κρωματικότητα. Εντάξει, αν το πας έτσι, ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει. Αλλά έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Τίποτα. Μπούρο εδώ ο λαός. Ακολουθεί Κωστής Θεσσαρός μέχρι και τις 10. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε, ας την πάρουμε. Μισό δευτερόλεπτο. Καλημέρα. Καλά έκανες και πήρες, γιατί. Τέλος πάντων, απαγορεύονται οι χαρακτηρισμοί, αλλά επειδή δεν γουστάρω τώρα τον κάθε εκτός θέματος κομπλεξικό. Ναι, τώρα μην το κάνει, μην το χαλάσουμε. Να δει κανένα παουκοράδιο τώρα, άμα ναι, δεν μπαίνει στη μάση. Μην το χαλάσουμε. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όχι, κανένας δεν κατάλαβε. Αρκεί που κατάλαβε αυτός, κατάλαβε. Τι να χαλάσω τώρα, να πούμε. Εντάξει, έγινε, άντε, τσαω, 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 τσαω. Λοιπόν, αποχωρούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πιούμε καμιά μπύρα. Βέβαια, με θυμήθηκε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Είχα σημαίνει και τη φωνή μου, γιατί δεν ξέρω να το βγάλω μόνος μου. Χαίρομαι που το λες αυτό και εγώ πέρασα πολύ όμορφα. Τέλεια, θα φάω τώρα το παστελάκι μου. Περδικάκι. Ο Σίζας Αρός μέχρι και τις 10 θα σας κρατήσει συντροφιά. Κάνετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε αύριο και σήμερα τσαμπιζουλικάκι. Θα μιλήσουμε και για μπαλίτσες αύριο. Θα φρω κάμα αντράχαλο εδώ. Εντάξει, νομίζω θα χρειαστεί. Άσε μωρέ, μια χαρά περνάμε έτσι. Λοιπόν, μια να έχετε μια υπέροχη μέρα, θες να χαιρετήσεις κάποιον. Και εσείς να έχετε μια όμορφη μέρα, φιλάκια πολλά σε μένα το είπες και εσύ στο πληθυντικό. Και εσύ και όλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, άμα απλόχερα. Φιλιά, τσάω.